Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα 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 πα. Κάντε like. Πα 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 πα. Like like. Πα 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου εύκολα, γρήγορα. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Να πω ότι μαζί μας, μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με μία ακόμη μοναδική προσφορά για τους φίλους οδηγούς ταξί, μπορείτε να αποκτήσετε το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, να έχετε δηλαδή την καλύτερη λύση
οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί με 17.500 ευρώ. Καλά ακούσατε, 17.500 ευρώ. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή μπορείτε να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά του Αλφα Ακτέο. Υπενθυμίζω ότι η τιμή είναι ασύλληπτη, μοναδική και είναι μόνο για 5 αυτοκίνητα. Συνεχίζει το μεγάλος διαγωνισμός του Μετρόπολης 95,5 με την Volton. Δωρεά ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλά ακούσατε. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις, δηλαδή 45 τυχαίροι ακροατές θα έχουν δωρεά ρεύμα για ένα έτος. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπείτε τώρα στο metrosport.gr, σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για έναν χρόνο. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95,5. 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4, μόλις ακούσεις το όνομά σου, είσαι ο εκλεκτός, είσαι ο τυχερός. Τηλεφωνείς εντός 30 λεπτών στο 2310 και τα 390 και αυτομάτως με το που βγαίνεις στον αέρα λες το συνθηματικό Volton και κερδίζεις το ρεύμα σου για έναν ολόκληρο χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει ένα μήνα δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton, ρεύμα εμπιστοσύνης. Είναι μεσημέρι και ambinas.gr. Περισσότερες από 2.500 προσφορές είτε στο σχετικό site είτε μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό application στο tablet ή στο κινητό σας. Και μιας και μιλάμε για φαγητό, τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Το φυσικό πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά στη σχάρα, το τηγάνι, το γκριλ. Εκλεκτά αμυροδάτα, τα γνωρίζετε σίγουρα. Αν δεν τα γνωρίζετε, σας αστείνουμε ανεπιφύλακτα. Θα τα βρείτε στην Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι από τη στάση Ευζώνων, γιατί τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά τα έχει ο Παναγιωτάκης. Εντάξει, υπολογιστή σου, έτοιμος. Τι θες, δινόκερε. Παίξε εκεί, πες ένα μισάωρο τους χορηγούς εκεί πέρα. Μισάωρο τους χορηγούς. Γιατί, θα τους πεις εσύ. Όχι, δεν θέλω καθόλου να τους πω εγώ. Τότε γιατί κλαίγεις. Άντε πες πιο γρήγορα. Δεν γίνεται πιο γρήγορα. Σαν το τρένο πάλι. Από το σακό πιο γρήγορα πάω ή πιο αργά. Πιο αργά και από το σακό πάλι. Πιο αργά και από το σακό. Πιο αργά. Τι είπες τώρα. Έλα πάνε στα θέματα να τελειώνουμε. Άντε, τελείωνε. Δεν έχει θέματα. Είδες κανένα παιχνίδι πλην ελληνικών. Ναι, είδα τη Λίβερπουλ. Γιατί την είχα 2-3 γκολ. Τι σου άρεσε από το παιχνίδι πολύ. Δεν μου άρεσε τίποτα από το παιχνίδι πολύ. Έχασα το στοίχημα. Για στοιχηματικούς λόγους το είδα. Ρε φίλε, καταρχήν είδες τι δουλειά γίνεται στην Τότεναμ. Όχι, είδα τι δουλειά δεν γίνεται στη Λίβερπουλ. Η Τότεναμ είναι εξαιρετική φέτος. Ναι. Και φέτος. Ναι, ναι. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τον Ποκετίνο ότι θα κάνει τόσο καλή δουλειά. Ναι, ναι. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα γιατί είναι μια συνέχεια του 1-1 με τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη. Ναι. Και χάρηκα πολύ γιατί έγινε μια φάση η οποία δεν είναι από εκείνα τα πράγματα που θα σε κάνουν να πας στο γήπεδο. Ναι. Είναι από τα ανατρεπτικά που σε κάνουν να πας. Δεν μιλάω για τον Μαραντόνα που ήταν στις κερκίδες. Ναι. Συνήθως περιμένεις ένα πολύ ωραίο σουτ, ένα πολύ ωραίο γκολ, μια πολύ ωραία ενέργεια. Για να λες αυτός είναι λόγος να πάω στο γήπεδο. Ναι, ναι. Αυτό που κράτησα από το παιχνίδι είναι η απίστευτη επέμβαση του Λιωρίς, ναι, σε ένα σουτ του Κουτίνιο. Ένα από σκόρταν ψηλά, ναι. Ασύλληπτη. Ναι. Με το δεξί χέρι η μπάλα πάει στο γάμα, το βγάζει, ναι, και καταφέρνει να αποσοβήσει τον γκολ. Ωραία. Το σκορ πόσο θα γινόταν. Α, δεν έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία. 4-2. Χαίστηκε η φοράδα στο αλόνι. Ναι, ρε, ναι, άκου εδώ τώρα. Εσύ πας στο γήπεδο. Όχι, όχι, όχι. Άκου να σου πω. Άκου κόκκινε. Πας στο γήπεδο και συγκεκριμένος λόγος. Ναι, μου, άκου. Μια απόκρουση μεγάλη είναι μεγάλη όταν παίζει και η κρισιμότητα της απόκρουσης αυτής. Δηλαδή, και τον γκολ το στραβό που τρως. Δηλαδή, άμα εγώ στο 2-0 τερματοφύλακας φάω ένα στραβό γκολ και γίνει 3-0, δεν τρέχει και τίποτα. Αν το φάω στο 88. Για το κοινό. Για την ομάδα, ας το κοινό. Για την εταιρεία.
Αν λοιπόν εγώ κερδίζω η ομάδα μου 4-1 και κάνω μια μεγάλη απόκριση που θα γινόταν 4-2, χέστηκε η φοράδα στο αλόνι σου, λέω. Την είδα και εγώ την απόκριση. Πολύ ωραία απόκριση. Δηλαδή είναι, δεν είναι από τις καλύτερες που έχεις δει ποτέ. Δεν μετράει. Είναι. Πολύ καλή. Τι να σου πω, καλή απόκριση. Είναι από τις καλύτερες που έχω δει. Δεν είναι από τις καλύτερες. Γιατί δεν αλλάζει φόρα η μπάλα. Δεν πηγαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη για να αλλάξει η φόρα ο τερματοφύλακας. Εκτινάζεται. Ναι. Εκτινάζεται. Και ενώ έχει το αριστερό χέρι, ναι, αλλάζει και βάζει το, ναι, δεξί. Ναι, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει, να προλάβει. Ναι, πολύ ωραία. Μια άλλη εξίσου μεγάλη επέμβαση. Μάλιστα. Είχε κάνει ένα τερματοφύλακα τον οποίο δεν τον εκτιμά. Ποιον δεν εκτιμάω. Ποιον δεν εκτιμάω. Του Ολυμπιακού ποιον έχουν παραγωνίσει τώρα. Πολύ τον εκτιμάω. Γιατί να μην τον εκτιμάω. Απλά λέω δεν είναι Έλληνας, είναι Αλβανός. Πώς δεν τον εκτιμάω. Δεν τον εκτιμάω πάρα πολύ. Ποτέ την επέμβαση που είχε κάνει, ναι, στο Καραϊσκάκι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ναι, όταν ξεκινάει να πέσει δεξιά και αλλάζει γωνία. Και είναι πολύ ψηλός, ναι, πέφτει αριστερά και βγάζει επίσης πολύ μεγάλη επέμβαση. Ναι. Μιλάμε τώρα για τη σύγχρονη εποχή, γιατί το για τώρα. Παλαιότερα είχαμε πολλά πράγματα τα οποία έχουν μείνει. Έχουμε δει και εμείς μεγάλες αποκρούσεις από Έλληνες θερματοφύλακες. Βεβαίως, πολλούς. Από Σαργκάνη και Λεσίδη και Χριστίδη έχω δει εγώ μεγάλες αποκρούσεις. Γιατί ο Στέφας δεν ήταν μεγάλος στο. Δεν τον πρόλαβα τον Στέφα. Έχουν τον πρόλαβα τον Στέφα στην Κόρινθο όταν έπαιζε. Τον έχω δει σε ένα μάτς Άρης Κόρινθος. 1-0 στο 88 με τον Στέφα να ύπταται. Έχω δει τον Γκάκαρη να κάνει μεγάλες αποκρούσεις. Τον τερματοφύλακα που έπαιζε στον Πανιόνιο. Και έβγαλε ογκίδιο στον Όρχη και έζησε. Ήταν η πρώτη επέμβαση. Σαργκάνης απίστευτος. Ο Σαργκάνης ήταν στις αποκρούσεις. Φοβερός. Ναι. Εντάξει, είχε και τον τρόπο να τις κάνει θεαματικές. Ναι. Είχε και λίγο φαντασία, ήταν και λίγο. Μεγάλη απόκριση έκανε ο Δοξάκης στο πέναλτι του δικού σου του Σάκη Αναστασιάδη που πρόλαβε και γύρισε το κορμί του. Ναι, και έπαιξε. Τόσο γρήγορη φορά. Έπεσε μια κατηγορία. Εκείνη η μεγάλη απόκριση. Να γυρίσει σε πέναλτι, να αλλάξει. Εκείνο είναι μεγάλη. Με πόσα χιλιόμετρα την ώρα πήγε. Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε, με πόσα χιλιόμετρα την ώρα πήγε. Αν το στήσατε το μάτς για άλλη μια φορά εσείς που είστε τρύπες, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Ότι στήσαμε. Ότι είστε τρύπιοι στον Ηρακλή χρόνια το ξέρουμε. Ότι περνάει ο καθένας από εκεί. Τρύπιοι, τι. Όποιος ήθελε πέρναγε. Ο Ηρακλής και ο Ηρακλής και ο Ηρακλής και έβγαινε 8. Τρύπιοι ήσασταν. Πάμε παρακάτω. Άιτε. Φέτος κάνατε μια ωραία προσπάθεια, πήρατε και τη διαιτησία και θα κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Τράβα παρακάτω στα θέματα. Από την ώρα που έπιασε το στόμα σου τις αδερφές Τατά, από γκέλα σε γκέλα. Καλά κάνουν. Η ομάδα που είναι στον ελληνικό χρυσό, εκείνη είναι πρώτη. Εσύ μου λέγες οι αδερφές Τατά. Οι αδερφές Τατά και αυτές. Τι έγινε. Τι έφτασε. Έχουν λεφτά και αυτές και ποιος έφτασε ο Ηρακλής. Ένα βαθμό. Εντάξει, αν βοηθήσει λίγο και η ΕΠΟ εδώ πέρα. Η ΕΠΟ να βοηθήσει. Ναι. Δηλαδή βοηθάει η ΕΠΟ για αυτό. Δεν σε βοήθησε φέτος η διαιτησία. Ξέρω. Φίλος ακροατής λέει ότι στο δρόμο από Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη στο ύψος αερογέφυρας Σχολάρη πριν την κατηφόρα της καρδίας έχει τουμπάρει αυτοκίνητο. Ωραία. Λοιπόν, μακάρι να μην έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Και πώς δεν έχει συμβεί κάτι σοβαρό, κόκκινο. Τουμπάρισε αυτοκίνητο. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Για τον οδηγό του αυτοκίνητου. Εσύ τι λες, να μην χτύπησε ο οδηγός άμα τουμπάρισε. Τι είναι, ο Highlander. Πολλές φορές. Δεν μακάρι να είναι Highlander και να μην έπαθε ούτε γραζουνιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Άλλο. Μακάρι. Τι έγινε, γιατί βογκάς. Τίποτα. Τίποτα, γιατί βγάζεις τη μύτη σου φωτιά. Γιατί κάνει κάτι καινούργια χάζα το τέτοιο, αλλά δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε για μπάλα, ρε Κόκκινε. Έχουν βγει στα ραδιόφωνα οι άνθρωποι. Άντε, λοιπόν, τελείωνε. Να πω ότι πέσαμε και οι δύο έξω στο προγνωστικό μας. Βράζει το προγνωστικό, την μπάλα είδες, ρε. Ας το προγνωστικό. Την μπάλα είδες. Είδα το χειρότερο πάω Ολυμπιακός που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Αυτό τι είναι τώρα, κριτική είναι. Μάλιστα. Εσύ κάνεις κριτική σε μένα, κάνεις τον έξυπνο, πουλάς μυαλό. Τι είδες δηλαδή, το χειρότερο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Λέω, είναι το χειρότερο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Παρακάτω, ένα, δύο. Λοιπόν, δύο πολύ κακές ομάδες στον, ναι, αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Χωρίς βάσεις. Ναι. Δεν είδαμε τελικές δηλαδή προσπάθειες. Μάλιστα. Είδαμε τους δύο τραυματοφύλακες να μην ανησυχούν ιδιαίτερα. Δεν ανησύχησαν. Τον πιο τυχερό να κερδίζει. Ο τυχερός κέρδισε. Που ήταν ο Ολυμπιακός. Ωραία. Δύο κακούς προπονητές. Κακοί προπονητές. Με κακό γουτσάρισμα και οι δύο. Για ποιο λόγο. Για συγκεκριμένους λόγους. Για να θες τα αναλύω. Για ενέλυση των λόγων. Λοιπόν, να πω ποιο να ξεκινήσω. Από τον νικητή ή από τον ιτημένο. Να ξεκινήσει από τον ιτημένο. Από τον ιτημένο. Λοιπόν, κάνει πρώτη αλλαγή, βάζει τον Τσαχόφ. Ναι. Τη στιγμή που είναι πίσω στο σκορ και βάζει, ναι, αμυντικό χαφ. Ναι. Δεν βάζει δηλαδή δημιουργικό χαφ. Τον ρώτησε γιατί. Να το κάνει γιατί. Το ρώτησε γιατί. Εγώ μιλάω εκ του αποτελέσματος. Το ρώτησε γιατί. Εσύ γιατί λες. Θα σου πω εγώ τη λογική. Δεν το ρώτησα, φαντάζομαι, είμαι στο μυαλό. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός όλο τον αέρα. Και αμυντικά και χρειάζεται ψηλά κορμιά. Και χρειάζεται και στις φάσεις που θα γίνουν τις τιμένες ένα ψηλό να σου κάνει ένα γκολ. Ναι. Ωραία. Αυτή ήταν η λογική. Πόσα γκολ έχει κάνει ο Σακόφ με το κεφάλι. Πόσα γκολ έχει κάνει με το κεφάλι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Έχει κάνει σύνολο καμιά 15-12 γκολ από την πίσω γραμμή.
Πάμε παρακάτω. Με το κεφάλι, πόσα έκανε, ήταν σαφής η ερώτηση. Δεν ξέρω, έκανε 12-13 από την πίσω γραμμή. Με κεφάλι, με πόδι, με χέρι, με πουλί. Λοιπόν, τα χέρια από πίσω τα έχει κάνει. Είναι πολύ φορμαρισμένος ο Πέλκας. Τι είναι πολύ φορμαρισμένος? Ο Πέλκας. Είναι. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Όχι. Όχι. Γιατί? Εγώ μιλάω τώρα. Γιατί εμένα ρωτήσα. Μα θα σου πω και το γιατί. Γιατί είναι Χέστης. Γι' αυτό. Ποιο είναι, ο Πέλκας? Ο Πέλκας, ναι. Εγώ λέω ότι Χέστης είναι ο προπονητής. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Αργεί πάρα πολύ να βάλει τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Πάρα πολύ. Πότε έπρεπε να τον βάλει δηλαδή? Πιο μπροστά έπρεπε. Όταν έβαλε τον Σακόφ έπρεπε να έχει βάλει τον Μπίσεσβαρ. Μάλιστα. Και μετά από ένα λεπτό. Μάλιστα. Να έχει δηλαδή δημιουργικά κάτι. Παρακάτω. Το βασικότερο, για μένα δεν κατεβαίνει η ομάδα έτσι. Ναι. Πώς πρέπει να κατέβει? Δεν υπάρχει λόγο να παίξει ο Πρίγιοβιτς. Γιατί, ποιος πρέπει, πρέπει να ρισκάρει. Τι να ρισκάρει? Να βάλει τον Μπέλκα εκεί. Βάλ τον εσύ τον Μπέλκα. Μέρα και 40 παίξει σεντερφόρ. Βάλ τον. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Πας να χτυπήσεις. Τι? Υποτίθεται με το μεγάλο σου όπλο, ναι, την ταχύτητα, τη δύναμη και σε κόντρα επίθεση. Μάλιστα. Σε μεγάλους χώρους. Ναι. Λοιπόν, εκεί τι μπορεί να σου προσφέρει? Θα σου πω εγώ. Είναι λογικό το, η λογική παρατήρησή μου? Λογική. Ωραία. Από εκεί και πέρα μπορεί να κάνεις όσες θα θέλεις. Δεύτερον, πάμε στο Λεμονί. Πάμε στο Λεμονί. Στον νικητή τώρα. Πάμε στον νικητή. Λοιπόν, προηγείται, αφήνει τον ΠΑΟΚ να έχει υπεραριθμία στο κέντρο, αργεί να βάλει χαφ. Αυτό το άκουσες στη δική μου εκπομπή, χθες το βράδυ. Δεν το άκουσα. Πώς δεν το άκουσες? Δεύτερον, για να κρατήσει το σκορ, πάντα και εσύ το. Εσύ είσαι ο πρώτος. Το άκουσες από μένα χθες. Δεν το άκουσα. Πες το, άντε, πες το. Λοιπόν, αργεί πάρα πολύ να βάλει τρίτο σόπερ. Έβαλε. Λοιπόν, άρα είναι λάθος κοουτσάρισμα. Έβαλε, πότε τον έβαλε, τον τρίτο στόπερ? Στο 85, πότε έβαλε τρίτο στόπερ? Ναι, έβαλε. Ποιον? Εσένα. Ποιον έβαλε τρίτο στόπερ? Ρε άμπαλε, ποιο στόπερ έβαλε? Δεν έβαλε, ναι. Και ρε κόκκινα στην κριτική. Το τρίτο και το σημαντικότερο. Το τρίτο και το σημαντικότερο για το παιχνίδι. Πότε έβαλε τρίτο στόπερ? Δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Γιατί δεν έβαλε? Έπρεπε να βάλει. Είπε αργή να βάλει το τρίτο στόπερ. Λάθος έκφραση. Έπρεπε να βάλει τρίτο στόπερ. Δεν ξέρω από μπάλα. Μα τρελάνει ρε κόκκινε. Δεν είχε τρίτο στόπερ στον πάγκο, ρε. Γιατί είχε μέσα? Πω, ρε. Είχε μέσα. Άστο κόκκινε. Όχι, θα τελειώσω και μη θα ρε κόκκινε, θα με βγάλει πολύποδες. Μια ομάδα. Μη. Η οποία τρώει γκολ από τον κάθε πικραμένο. Ναι. Από τον κάθε πικραμένο. Δεν υπάρχει ομάδα να μην έχει φάει γκολ Ολυμπιακός. Γκολ από την Τρίπολη, γκολ από παντού. Τρία γκολ από τον Πανιόνιο. Ο Πάοκ δεν έκανε τον πρωτό να ανησυχήσει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανεί ένα. Τελείωσε η διαδική σου κόκκινε. Βγες έξω, δεν πειράζει. Ναι, γιατί δεν μπορώ να ακούω, θα συγχυστώ, θα μπω μετά εγώ να μιλήσω. Συγχύσου όσο θέλει. Θα μπω μετά, αλλά δεν θέλω να μιλήσει καθόλου. Όχι, όχι, να μην σε ενοχλούμε κιόλα, ε. Να μην σου να φάρω και κάποιον να σε κάνει μασάζ, αέρα. Ναι, καλύτερα, μην βούλωσε το καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. 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 Πολύ ευγένεια. Γιατί τα κολλητιλίκια σου με του Βιερίνιε και του Μακ, τώρα θα στα βγάλω εγώ τώρα στη φορά. Που κάνω τι θέλει. Τώρα θα σε βγάλω εγώ. Θα σε βγάλω εγώ τη βλαχιά σα. Και τα καραγκιοζλίκια σας ότι φταίει ο διαιτητής που χάσατε με ένα 0. Κοπλίτες, θα σας κάνω ρόμπα τώρα. Περιμένετε τώρα το διάλειμμα. Περίμενε. Έτσι πάρα. Λοιπόν, το έγκλημα γίνεται από εκεί. Δηλαδή, δεν τολμάει να κάνει κάτι, δεν ρισκάρει. Και όταν δεν κάνεις καμία τελική προσπάθεια στην εστία του Ολυμπιακού, όταν δεν βλέπεις κάθετε σπάσεις στην άμυνα του Ολυμπιακού, όταν ακούω ότι η Σισε. Ποιο εισέρευε, Σισε, ήξερα μόνο αυτό του Παναθηναϊκού. Ξαφνικά έβγαλε στόπερ, λέει ο Ολυμπιακός το Σισε. Ποιο Σισε, αυτό που πήγαινε και καβαλούσε τον Μπρούγιοβιτ για να αποβληθεί ή για να πάρει την αποβολή. Πλάκα ρε μου κάνετε. Γελούσε ο κόσμος με αυτά που έβλεπε στο παιχνίδι. Από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε δει. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ λόγω του προπονητή του και λόγω πολλών πραγμάτων τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ενώ έδειχνε ότι έχει καλύτερο υλικό από τον αντίπαλό του, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το παιχνίδι σε καμία των περιπτώσεων. Ο προπονητής ευθύνεται γιατί δεν το διεκδίκησε στην πορεία του αγώνα. Γι' αυτό είναι εκεί. Να κάνει σωστές αλλαγές, τη σωστή τακτική να την αλλάξει και να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα. Δεν το έκανε. Δεν είχε βοήθεια ο ΠΑΟΚ πουθενά. Και επειδή ο Πονηρός πουλάει πολύ μυαλό. Τώρα δικαιούται να φωνάζει όσο θέλει για το Βιερίνια και για το ΜΑΚ. Γιατί όταν παίρνεις ένα σκασμό λεφτά, όχι ότι τα λεφτά είναι αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά, πρέπει να τα δικαιολογείς κιόλας. Παίζουν μέσα δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν με προϋπολογισμό ομάδος της Super League. Τόσα λεφτά παίρνουν. Και δεν αισθάνεται καμία απειλή η αντίπαλη ομάδα ούτε από τον ΜΑΚ ούτε από το Βιερίνια.
Αν δεν το κάνουν τώρα, σε ένα παιχνίδι όπως είναι αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό, με ποιον θα το κάνουνε? Ή μάλλον το κάνανε με κάποιον μέχρι τώρα, δείξανε κάτι και κολώσαν στο ντέρμπι? Να πω, κολώσαν στο ντέρμπι. Ψηλά καπέλα. Σε κανένα παιχνίδι, πόσο μάλλον τώρα που ήταν η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη ανάγκη. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη πλάκα? Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Ολυμπιακό, ο απαράδεκτος Ολυμπιακός κέρδισε τον απαράδεκτο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ με τον Βλαμένο ότι δεν υπάρχει θέμα διαιτησίας, δεν μπορεί να διαμαρτύρεται για διαιτητή κανείς. Και μπορεί το βράδυ να είναι πρώτος. Μπορεί το βράδυ να συνεχίσει να είναι πρώτος. Και να πούμε όλοι, να πούνε κυρίως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν τρέχει τίποτα, πάλι πρώτοι είμαστε. Πρώτος μπορεί να είσαι, αλλά πρέπει να το δείχνεις και στο γήπεδο. Αν δεν το δείχνεις στο γήπεδο, δεν μπορεί να πετύχεις πολλά πράγματα. Πρέπει να κερδίσεις και το σεβασμό των άλλων. Πρέπει να πας και να του εξηγείς τι εστί βερίκοκο, να δείχνεις πολλά κιλά μάγκας. Μάγκας δεν έδειξες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το φοβήθηκες, την πάτησες. Αυτό έγινε, φίλοι μου, στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Εντάξει, το τι θα πει ο εξωγήινος θα τα ακούσουμε σε λίγο. Να πω ότι για εσάς οι οποίοι θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και δοχείο στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάση 1, κλείσω το μικρόφωνο. Λέω το χωρικό. Δεν θα γλύψω ούτε θα λαϊκίσω όπως συνηθίζεται να γίνεται στην πόλη αυτή. Μπορώ να πω το χωρικό και να μπει στο χωρικό. Βουδισάντβα. Έλα, πάνε με τον Πασκάλ, συνέχισε αυτό που έκανε πριν. Με τον Πασκάλ, συνέχισε αυτό που έκανε. Τι έκανα με τον Πασκάλ? Μπουκωμένο σε βλέπω γι' αυτό. Μπουκωμένο με βλέπει. Ναι. Εκεί στο Άγιον Όρος, εκεί μπουκωνόσασταν πολύ. Ο Πασκάλ έχει σχέση με τον Άγιον Όρος. Ξέρω εγώ. Χριστιανό μαύρο. Πολύ φορτωμένο. Φύγε από εδώ, μη σε δώσει κανένα κλωτσίδι να πούμε. Όλο κλωτσίδι και μπουνιέ μοίρα. Λοιπόν, για χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάση 1, υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex Class X. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62. Με Αντώνη Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσα, τηλεφώνει 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριές, κλειδαριές ασφαλείας, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι. Έχετε πρόβλημα με χρηματοκιβώτιο, ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, ο Κλειδαράς το λύνει εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ένα τηλέφωνο στο 85-27-27. Κόκκινο το πώς αντιολυμπιακό σε φαίνεται που ξεκινάς με Τότεναμ. Εντάξει ρε φίλε, πες ό,τι θέλεις. Άκου τώρα τον προφέσορα αυτό, με την κουρού με χέρια τώρα. Εντάξει, να σου κάνει ανάλυση για το παιχνίδι. Είναι να κάνουμε μια δίκαιη ανάλυση, ούτε, ούτε υπέρ του Ολυμπιακού, ούτε υπέρ του ΠΑΟ. Γιατί εγώ έκανα υπέρ κάποιον. Ναι. Άντε ρε τώρα. Και φυσικά να βλέπουμε λίγο μπάλα χωρίς να πίνουμε ουίσκι, γιατί τρίτο center back δεν έβαλε ο Ολυμπιακός. Κόκκινη έπρεπε να βάλει. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες για το ματς. Πρώτον, ο Λουτσέσκου την Παρασκευή εδώ, εγώ το μεσημέρι, είπα ότι από το φόβο του, αν ήμουν φοβισμένος εγώ, θα βάζα μέσα Μάκη και Βιερίνια. Πρίγιοβιτς, τις μεταγραφές όλες, Σαμπράνο center back όπως είπε, έπαιξε και πώς τον λένε, Μαουαρίτσιο και Ελκαντουρί. Και άμα χάσω το παιχνίδι, δεν μου πει κανένα τίποτα. Δεν μου πει κανένα τίποτα. Όλο και κάνα πλάγιο out ανάποδο θα βρουν όλοι αυτοί οι λαϊκιστές να πούνε ότι αδικήθηκαν. Σου λέει, έχω το γάιδαρό μου δεμένο. Αντί λοιπόν να φτιάξει μια ομάδα να χτυπήσει στην κόντρα τον Ολυμπιακό, βάζει δύο παίκτες οι οποίοι λόγω της κακής βιολογικής τους κατάστασης, και μιλάω για το Μακ και το Βιερίνια, είναι πτώματα, σέρνονται και οι δύο, δεν μπορούν όταν αμυνθούν στα 70 μέτρα. Γιατί έλεγε ο speaker στο, πώς το λένε, στην αναμετάδοση, ωραία το έλεγε, εγώ τον παρακολουθούσα, σημείωνα, έλεγε, πολύ ωραία κλείνουν οι πλαϊνοί του ΠΑΟΚ, Μακ και Βιερίνια, έρχονται πάρα πολύ πίσω δίπλα στα πλάγια μπακ και ο Ολυμπιακός στο πρώτο 25 λεπτό, 30 λεπτό δεν μπορεί να βρει χώρους. Πάρα πολύ ωραία, αυτή είναι η μισή αλήθεια, αλήθεια είναι. Πάμε στην άλλη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια λέει ότι όταν έρθουν αυτοί οι δύο πίσω, επειδή η θέση τους είναι τέτοια και επειδή πρέπει να είναι ταχυδυναμικοί, αυτοί πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη φυσική κατάσταση, αυτοί πρέπει να έχουν την καλύτερη γενική αντοχή, αυτοί πρέπει να έχουν τα καλύτερα sprint από 0.40, 0.50, 0.30, 0.70. Οκ. Okay? Αυτοί είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι στις κόντρα επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ
βρίσκει απέναντί του έναν Ολυμπιακό ο οποίος μύριζε πτωματήλα. Με έναν Οφόε ο οποίος εξαντλήθηκε στα center for μέσα στο, στην Μπαρτσελόνα. Και ένας Οφόε ο οποίος άρχισε να κάνει τα φάουλ και έπρεπε να παίρνει τις κάρτες στο δεύτερο ημίχρονο γιατί φούσκωσε σαν το παγόνι. Φούσκωσε σαν το παγόνι. Έπρεπε λοιπόν ο ΠΑΟΚ όταν πάρει την μπάλα και επειδή έχει τον Μπρίγιοβιτς αργό, έπρεπε δίπλα στον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος θα έπρεπε να πάρει την πρώτη πάσα, διότι είναι αργός αλλά μπορεί να την καλύψει, να την ξαναδώσει πίσω και να χτίσει μια αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ από εκεί. Έπρεπε να βγαίνει με Βιερίνια Μακ, αυτός θα ήταν ο τρίτος. Ο τέταρτος πρέπει να ήταν το δεκάρι και ο ένας από τους δύο χαφ, με πέντε. Αυτοί βγαίναν στην αντεπίθεση με 3,5 παίκτες, με 2 με 3. Οπότε η αδυναμία του Ολυμπιακού, που είναι γενικότερα η άμυνά του και ξεκινάει το πρόβλημα από τα χαφ του, γιατί έχει κακό transition, έχει ένα φορτούνι ο οποίος μοιάζει σαν να έχει ύκτερο, δεν έρχεται σαν τρίτος χαφ, δεν πατάει περιοχή, δεν κάνει ένας μέναν. Μια πάσα έδωσε σε όλο το παιχνίδι στον Κούτρι που απέκρουσε εκεί ο Μπάκο, δεν θυμάμαι του ΠΑΟΚ, ο Μάτος ποιος ήτανε. Έχει έναν παίκτη που λέγεται ο Φόε, ο οποίος είναι ίδιος ο Γιάννης ο Καμαριωτίδης που έχουμε εκεί στο Γιώτη, που δίνει τα σάντουιτς, ο φίλος μου ο Γιάννης, ένα κεφάλι δυνατό σαν πυγμάχος είναι, που δεν μοιάζει με ποδοσφαιριστής. Έχει ένα Πάρτο έξω δεξιά, ο Ολυμπιακός, ο οποίος μοιάζει περισσότερο με αθλητή του MMA, και αριστερό εξτρέμ τον Ανδρούτσο από το φόβο του, με τραυματία το Σεμπά, βάζει τον Ανδρούτσο γιατί, για να περιορίσει το Μάτος. 0 στα 20 παίρνει ο Ανδρούτσος γιατί δεν περιόρισε το Μάτος. Κλείνει η παρένθεση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει δύο πλάγια μπακ που έχουν προβλήματα. Είτε είναι ο Μάρ είτε ο Φιγκέρα, χειρότερο Φιγκέρα, καλύτερα ο Μάρ, και ο Κούντρης απ' την άλλη. Έχει δύο σέντερ μπακ στο μεγάλο χώρο αργούς. Έχει ένα χαφ δεκάρι που δεν γυρίζει να μαρκάρει το Φορτούνι. Έχει ύκτερο Φορτούνις, ποδοσφαιρικό. Έχει τον Οφόε Τζίτζα που δεν είναι καλό στα μαρκαρίσματα χαμηλά και επειδή σωματοτυπικά είναι βαρύ κορμί, βαρύ σκελετός, δεν μπορεί το ανέβα κατέβα το transition και κάνει και πολλά φάουλ χαμηλά, και επειδή ο διαιτητής ήταν 50-50 θα μπορούσατε να πάρετε κόκκινη κάρτα από τον Οφόε αν είχατε μυαλό και τακτική και στρατηγική, και που δεν είχατε. Και ένα Ρωμάο ο οποίος βρωμάω. Εντάξει, καλός είναι αλλά δεν με τρελαίνει εμένα. Ούτε πολύ γρήγορο στα πρώτα 15 μέτρα. Καλούτσικο αμυντικό χαφ. Καλό. Με άριστα το 10,5 παίρνει. Κλάιμαι δηλαδή. Και σε αυτή την ομάδα, η οποία νοσεί, αυτή η ομάδα που θα ανέβει ψηλά, εγώ έχω το Βιερίνια να μαρκάρει μπακ και τον Μακ να μαρκάρει μπακ. Αλλά όταν πάρει η Παοκάρα την μπάλα, να πούμε, δεν μπορεί να βγει 40 μέτρα σπριν το Βιερίνια γιατί είναι γέρος. Βρωμάει πτωματήλα. Σας πούλησε ότι σε κουτσαλολιάκος πτώμα. Κορόιδα παοξίδες. Τα γάρια. Κορόιδα. Κουτσολιάκος λέει. Δεν ξέρω. Ας έμενε και κόκκινα. Άντε γράψε εκεί πέρα. Μας κάνεις και φρένο τώρα. Άντε γρούφα τα αυγό σας και το δίκροκο να πούμε. Και ο Μακ. Άλλο πτώμα από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να βγει στην αντεπίθεση 5 φορές σε κάθε ημίχρονο να κάνει κούρσες. Να βγει με το. Γιατί. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί κλάνει τον κάτι. Γιατί δεν μπορούν. Ξέρω εγώ. Πάντως στο γιατρό. Αυτό θέλω να πεις. Γιατί. Γιατί είμαι εγώ γιατρός είμαι. Δεν μπορούν. Με νοιάζει εμένα γιατί δεν μπορούν. Ενώ μπορούσαν δεν μπορούν. Γιατί ξέρω εγώ μπορεί να πηδάνε 5 φορές τη μέρα. Γιατί μπορεί να τρώνε ουίσκια. Ξέρω εγώ τι με νοιάζει εμένα γιατί. Όχι να πίνουν. Με νοιάζει το γιατί εμένα. Εγώ βλέπω δύο πτώματα. Και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν ενοχλήθηκε από τα πτώματα στην αντεπίθεση. Γιατί τα πτώματα αυτά τα δύο δεν έχουν κουράγια να κάνουν 20, 30, 40, 50. Γιατί είναι αθλητές κακοί. Το καταλάβατε παοξίδες? Γιατί δεν βγάλατε φάσεις? Δεν το καταλάβατε. Δηλαδή άμα ερχόταν ο Λιμιός εκεί με το Τζάλμα, ο οποίος δεν έπαιξε καλά αλλά έχει περισσότερες δυνατότητες, θα βγαίνατε 5 φορές παραπάνω στην αντεπίθεση. Μετά σου βάζει μέσα τον Ελκαντούρη. Τι σας είπα εγώ ρε τόσο καιρό? Το δεξί φρύδι του Μπίσεσβαρ είναι ο Ελκαντούρη. Αλλά και από την άλλη μεριά ο Μπίσεσβαρ 90 λεπτό δεν μπορεί να βγάλει. Γιατί είναι σαν πελάτης του Γιώτη, να πούμε, ο οποίος έχει πλακώσει τους γύρους, έχει κάνει κάτι μάγουλα, κάτι αυτά, σαν και έχει παραμαγούλες. Και ο πολυτιμότερος, ποιοτικότερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι για 20 λεπτά. Δηλαδή κορόιδο κάθε προπονητής που δεν βάζει τον Μπίσεσβαρ. Βάζει τον Ελκαντούρη. Τρίχες. Ποιος σας τον έφερε, ποιος σας τον μπάσαρε τον Ελκαντούρη? Ποιος σας έβγαλε τον Ελκαντούρη? Αν εξαιρέσω τον Μαουρίσιο που κακός βγήκε, τον Ελκαντούρη έπρεπε να βγάλει. Κακός βγήκε.
Κακός βγήκε. Αν εξαιρέσω το Μαουρίσιο, οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ και το Ζαμπράνο θα πω εγώ, που ήταν καλός δίπλα στο Βαρέλα. Ο Βαρέλα πολύ καλός πάνω στον Αλσαριφάν, τον διέλυσε. Όπως διέλυσε ο Σισέ τον Πρίγιοβιτς. Σας τα έλεγα εγώ ότι ο Πρίγιοβιτς πιάνεται. Αν βάλεις ένα κορμί ψηλό με σχετική γρηγοράδα και το βάλεις κολλητά, όπως έβαλε το Τσιγκρίσκι ο άλλος, όπως θα βάλει αύριο το Μόρα που δεν τον έβαλε ο Παράλος, όπως θα βάλει τον. Έβαλε ο Πετράκης τον Καταπάνο, πώς το λένε, τον Κολοπάνο, τον Κουτσοπάνο, πώς το λένε αυτό το παιδί που το πήρε η ΑΕΚ. Τον έσβησες σε ζώνη. Μπορεί να γίνει κάποια σέντρα, να είναι το ένα σέντερ μπακ με το άλλο στα 10 μέτρα, να τυχωθεί ο Μπρίγιοβιτς που είναι καλό στο κεφάλι, χωρίς να πηδήξει. Γιατί είναι ένα 93 και δεν έχει άλμα. Και ξέρετε γιατί δεν έχει άλμα. Στον γκολ που φάγατε. Γίνεται η σέντρα και εκεί στον Μπόι ήσασταν καταδικασμένοι. Εκεί ο Ολυμπιακός πήρε το μάτς, στον Μπόι. Γιατί κάνατε 40 χτυπήματα της μπάλας και δεν πήρατε μια κεφαλιά. Μια πυρωμάτος, ο δεξιός σας ο μπακ. Μια πυρωμάτος. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Μπράβο, σωστό. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο οποίος φυσικά θα έπρεπε να αποβληθεί, όπως έπρεπε να αποβληθεί και ο Ανσαριφάρτ που πατάει το ποδάρι του μπακ. Και ο Μάτος δύο φορές του χαρίστηκε ο διαιτητής στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν για τον διαιτητή επανερχόμαστε. Δύο-τρεις κάρτες δεν έβγαλε, εκατέρωθεν. Οπότε ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να λιμάει στη διαμαρτυρία, ούτε ο ΠΑΟΚ. Βουλώστε το και ίδιο. Δεν επηρέασε τον αγώνα. Βουλώστε το και ίδιο με τον διαιτητή. Κοιτάξτε τα χάλια των ομάδων σας. Που ο Ολυμπιακός δεν έκανε μια τελική με τον Φορτούνη και τον Ασαριφάρ το Σύπαρον. Κατορθώσατε να χάσετε από τον Ανδρούτσο έξω αριστερά και τον Μπάρτο που είναι σαν μπαλεστής. Από αυτούς χάσατε. Θέλετε πρωτάθλημα να πάρετε και χάσατε από αυτούς. Και χάσατε από αυτούς. Όταν λοιπόν βιολογικά πέφτει ο Ολυμπιακός, πάλι τον βοηθάει ο Λεμονής, τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον βοηθάει? Γιατί τον έχει πιάσει να πούμε Αλσχάιμερ το Λεμονή. Δεν βλέπει ότι το κέντρο του πάει κατά διαόλου. Και βάζει αντί στο 65 λεπτό το DLR, τον βάζει στο 85. Εκεί έπρεπε να είχατε ισοφαρίσει στο 85. Τον βάζει πολύ αργά. Και βγάζει το Φορτούνι. Και φυσικά ο εγκληματίας Λεμονής δεν έχει τον Νικολάου στον πάγκο. Έχει τον Ποτία τραυματία. Και όταν ο ΠΑΟΚ κάνει τα χτυπήματα τα στημένα, έχει πεθάνει ο Φόε. Έχει τελειώσει ο Φόε. Έχει μπει ο Σακχόφ για τον αέρα. Όταν βρίζεται τον προπονητή, τον έβαλε για τον αέρα. Για να πάρει μια κεφαλιά. Γιατί περιμένανε από το Βαρέλα τον Ζαμπράνο και τον Πρίγιοβιτς. Βάζει ακόμα ένα ψηλό. Το Σάκοφ. Γιατί τον έβαλε το Σάκοφ? Για να κάνει σπριντ. Για τον αέρα τον έβαλε. Το καταλάβατε το έργο? Και έχει τον τρίτο σεντερμπάκ στην κερκίδα ο Λεμονής. Αλλά τι να σας κάνω. Δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1 στο 83, 85, 87. Να το σκίσω το Λεμονή. Το καταλάβατε, πάω ξύδες, γιατί χάσατε. Γιατί είχατε το Μάκ και το Βιερίνια να γίνονται μπακ αριστερό, μπακ δεξί όταν ο Ολυμπιακός έκανε το κρεσέντο του, το επιθετικό. Άλλο όταν παίρνατε την μπάλα, με βγάζετε το Τζίμιρο να πατήσει περιοχή. Τι να πατήσει ρε ο Τζίμιρο την περιοχή? Μαζί με τον Ελκαντουρί και τον Πρίγιοβιτς. Τρεις. Ο ένας αργός, ο ένας χαφ που κόβει μόνο. Και ο Ελκαντουρί, ο οποίος μας βγήκε το 15ο του Μπίσεσβαρ. Με τρεις βγαίνατε στην κόντρα που θέλατε να χτυπήσετε τον Ολυμπιακό στην κόντρα επίθεση. Και δεν φταίει ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να το βγάλει ένας προπονητής όταν είναι πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ και όταν είναι στην Εθνική Σερβία. Δεν μπορεί να το βγάλει. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Γιατί αν δεν τον έβαζε θα το βρίζανε. Πολύ απλό είναι το θέμα. Και φυσικά θα μπορούσες να παίξεις με Βιερίνια Max Center 4-4-2, αλλά είναι πτώματα. Τι να σου κάνει ο προπονητής με τα πτώματα? Τα έβαλε μέσα τα πτώματα, πτώματα είναι τα πτώματα. Δεν πήρατε λοιπόν την αντεπίθεση, γιατί βγαίνατε αντί για 5 παίκτες, που θα έπρεπε να βγαίνει 4ο ο Βιερίνια και 5ο ο Μακ, βγαίνατε με 3. Και ο ένας ήταν αργός. Και στον αργό Ολυμπιακό γίνατε κι εσείς αργοί στην αντεπίθεση. Και στα στημένα χτυπήματα της μπάλας. Είχαν αυτοί Ανσαριφάρτ, είχαν αυτοί Πάρντο, είχαν Ρωμάο, είχαν Έλκελς, είχαν Σισε, πιο ψηλούς και πιο σώματα. Και τι εσείς είχατε το Μακ τον... Μία κάθετη περίμενε. Μακ, Βιερίνια, Ελκαντουρί, Τσίμιροτ, Μαουρίσιο,
Λέω Βάτσο, δεν πηδάνε. Δεν πηδάνε. Δεν πηδάνε, κύριε. Το κατάλαβες γιατί βάλε το Σάκοφ. Δεν πηδάνε. Στον αέρα χάσατε τις μονομαχίες. Είναι ένα κομμάτι στο ποδόσφαιρο που λέγεται αέρας και στημένες φάσεις. Αυτό δεν το ξέρετε. Και με τι τρόπο προσπαθούσε να απειλήσει ο ΠΑΟΚ? Που κάνατε μην στο στημένο χτύπημα ζώνη και βγήκε στο πίσω δοκάρι ο Μαουρίτσιο μαζί με τον Οφόα και έχασε τη μονομαχία. Και μετά είχατε μόνο το center for εκεί στα center back που δεν μπορεί να πηδήξει βρεμένη εφημερίδα και σας πήρανε την κεφαλιά εκεί. Άρα λοιπόν. Κάθε την παλιά είδες. Τι θες να με πει. Από τον ΠΑΟΚ κάθε την παλιά. Πώς θα δει κάθε την παλιά. Ποιος θα τη βγάλει κάθε την παλιά. Δεν πληρώσαν τον Ελκαντουρί. Ναι. Έχεις παρατηρήσει ότι ο Ελκαντουρί μετά το 50-60 δεν υπάρχει στο γήπεδο. Κουράζεται. Και επειδή κουράζεται, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να το να μην κουράζεται. Πρέπει να βγαίνει. Βγήκε, μπήκε ο Μπίσεσβα. Τι να κάνουμε. Πότε, στο 85. Στο 79. Έβγαλε τον μπακ, έβαλε τον Βιερίνια αριστερό μπακ, τον έκανε 1,5 εκατομμύριο παίκτη, τον έκανε αριστερό μπακ. Το Βιερίνια. Ποιο Βιερίνια, έκανε κάτι ψιλοσεντρούλε εκεί του κόλου να πούμε, και ερχόταν πίσω να μαρκάρει, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο τον Ομάρ και τον Μπάρντο. Αυτή ήταν η δουλειά του Βιερίνια. Πήγαινε στη γραμμή όταν. Δεν ήταν καλό του Βιερίνια. Σώπαρε κόκκινο, τι λες, μαθηματικά μας έλυσες τώρα, τι άλγεβρα μας. Είπα κάτι πριν επειδή κάνεις τον έξι. Άλγεβρα μας έλυσες. Εντάξει, το καλάμι σου είναι και έχω. Άλγεβρα μας έλυσες. Θα σου πω το εξής. Βέβαια, έπαιξε καλά ο Βιερίνια. Όχι. Ο Βιερίνια, κύριε. Θα δεχόμουν για τον Βιερίνια. Ο Βιερίνια, κύριε, δεν έπρεπε να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Το 1,5 εκατομμύριο έπρεπε να πάρουν δύο παιχταράδες και τους πιάσαν τον πισινό. Το κατάλαβες, ναι ή όχι? Δεν μου λες. Επειδή ο Βιερίνια λέει ΠΑΟΚ, τον φάγανε στη μάπα τώρα γέρο. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Το φάγανε στη μάπα γέρο και ο Μίχελ δεν τον ήθελε. Τον έφερε τσαμπουκά ο Σαββίδης. Φάτονα Σαββίδη τώρα. Φάτονα! Είχε πει ο Γιώργος. Φάτονα! Είχε πει ο Γιώργος Σαββίδης. Ποιος Γιώργος? Ο γιος του Σαββίδη. Και τι το λογιάζει τώρα, επειδή είχε πει το λογιάζει για σοβαρό άνθρωπο το Σαββίδη στην μπάλα πάνω. Αυτό είναι. Βρε, το λογιάζει για σοβαρό άνθρωπο στην μπάλα πάνω το γιο του Σαββίδη. Είχε εδώ εξευτιλιστήκανε αυτοί εχθές. Άλλα είπε ο Γιώργος Σαββίδης, άλλο προπονητής. Έχουν γίνει ρόμπα επικοινωνιακά. Ο προπονητής λέει άλλα και ο Σαββίδης λέει άλλα. Μα τρελάνεται. Η ιστορία Βιερίνια για τον ΠΑΟΚ έχει τελειώσει οριστικά και μετάκλητα. Ναι, και. Λοιπόν, τον μετά από ένα χρόνο ναι, τον φέρνουν πίσω. Και θα τον περάσω για σοβαρό αυτό να δω. Θα περάσω για σοβαρό αυτό να δω. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Όχι. Όταν λες, λέει ότι εγώ με το Ραπτόπουλο δεν πρόκειται να κάνω ποτέ χωριό. Και κάνουν χωριό, λες αυτό στερείται σοβαρότητα. Δεν είναι θέμα να μαντέψεις. Εντάξει, γιατί εσύ το ότι δεν μπορεί ο Βιερίνια έκανες μαντεψιά. Δεν έκανα μαντεψιά όταν τον βλέπω εγώ τον Βιερίνια πως παίζει και τον έχουν και μπακ αριστερό και μπακ δεξί μάλλον στην Αθήνα. Βλέπω στην εγώ. Εθνική Πορτογαλία. Μαντεψιά δεν έκανα. Μαντεψιά ούτε με τον αυτό να έκανα το που φέραν τον Βούλγαρο με τη Βουλγάρα που τον είναι Μπερμπάτοφ. Τον Μπερμπάτοφ. Ούτε με τον Γκαρσία έκανα μαντεψιά. Μαντεψιά κάνετε εσείς που παίζετε κουμάρι και παίζετε τα λεφτά σας στα χρηματιστήρια και στα καζίνα. Εσείς κάνετε μαντεψιά. Εγώ βλέπω. Ναι, εγώ βλέπω μπάλα. Μαντεψιά δεν κάνω. Στον παίχτη επάνω. Λοιπόν. Το κατάλαβες. Μαντεψιά να κάνετε εσείς και λαϊκισμό να κάνετε εσείς. Και να γλύφετε τους παοξίδες εσείς όταν ένα εκατομμύριο κόσμος από τη μια μεριά και ο Ραπτόπουλος από την άλλη κόντρα με τον Γκαρσία. Έχεις άντερα να το κάνεις αυτό. Τι άντερα να έχεις. Τι να κάνεις άντερα. Να τολμήσω. Τι να τολμήσεις. Πάλι καλά. Πώς θα τολμήσεις. Εσύ ο Κουταλιανός. Ε. Με όλους τα βάζεις ο φόβος και ο τρόμος του φιλίου και όλων των παικτών. Ερώτηση. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το έχασε το παιχνίδι. Δεν έχασε όμως την πρώτη θέση. Τι έκανε. Δεν έχασε όμως την πρώτη θέση. Παραμένει πρώτος. Ναι. Και τι έγινε. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί. Ναι. Το ουσιαστικό ποιο είναι. Γιατί μπορεί. Γιατί να ανήκαν όλοι οι γιατί η διαιτησία χθες έδειξε ότι δεν έχει τρομοκρατία το Καραϊσκάκι. Ότι δεν έχει τσάτσα. Δεν έχει τσάτσα. Και θα σου πω εγώ γιατί δεν έχει τσάτσα. Στο 12ο λεπτό δίνει ένα στημένο στον Ολυμπιακό και το δίνει επιθετικό φάουλ. Πάει ο Έχελς να διαμαρτυρείται, του λέει σκάσε, του λέει ο διαιτητής. Δεν μιλάς εδώ. Φωνάζαν αυτοί. Στο 13ο λεπτό υπάρχει ένα offside που πρέπει να είναι πολύ λίγο του Φορτούνη. Το δίνει. Οπότε εδώ ο επόπτης δεν συμφωνούμε. Έχει τον φόβο. 16ο λεπτό. Ο δεξής ο επόπτης ήταν καλός. Ναι. Ο άλλος δεν ήταν καλά, καλός. Εντάξει, καλά. Εκείνοι του φύγανε. Στο 16 παίρνει ο Ασαριφάρ κανονικά την μπάλα από το Λέοβατς να βγει πλάγια τετατέ, του δίνει φάουλ. Εδώ φαίνεται ο διαιτητής ότι παίζει 50-50 στο Καραϊσκάκι. Περίμενε. Δίνει σωστές κάρτες. Μήνυμα που αφορά εσένα. Δίνει σωστές κάρτες στο Σισέ και στον Μπρίγιοβιτς.
Δίνει σωστή κάρτα στο Αναδρούτσο στο 23. Διαφωνώ για αυτό που λες. Δίνει σωστή κάρτα στο Μάτο. Που πας ρε Μάτο με τον Αναδρούτσο Εκστρέμ να αποβληθείς. Ρε Μάτο. Βοχ. Οχ. Κάνεις ρε Μάτο το καλύτερο παιχνίδι. Σταμάτα ρε, ας και στο μήνυμα, ας το μήνυμα ρε. Κάνεις ρε Μάτο το καλύτερο παιχνίδι της ζωής σου. Και έχεις τον Αναδρούτσο Εκστρέμ και τρως δύο κάρτες. Γιατί για δύο κάρτες ήσουν. Και τρεις. Στο 39 ήσουν για κάρτα. Στο 54 ξανά είσαι για κάρτα. Άρα, χαρίζει. Χαρίζει στο 55 κάρτα στον Ασανιφάντ. Χαρίζει κάρτα στον Έχελς με τάπα πάνω στον Μπρίγιοβιτς. Σωστά δεν δίνει δεύτερη στο Σισε στο 70. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίος ο διαιτητής με 4-5 λάθη στο πειθαρχικό κομμάτι. Τι λέει το μήνυμα. Να τον εξηγήσω. Λέει ξερόλα για σένα. Ναι, λέει, ναι. Έχεις κάποιο δίκιο στα αγωνιστικά. Ναι. Στο πειθαρχικό όχι. Κόκκινη ορισμό σε Σισε στο 15. Ντροπή να το πνίγει, λέει. Ντροπή. Όχι μακεδονομάχη. Τι έκανε ο Σισε. Αλλά εσύ το άλλο άκου. Τι έκανε ο Σισε. Απαντώ εγώ. Τι έκανε ρε μακεδονομάχη. Τι έκανε ο Σισε. Ο Σισε πάει πάνω από τον Μπρίγιοβιτς. Για να τον προκαλέσει. Να τον κάνει τον καβαλάει. Για να τον σμπρώξει ο Μπρίγιοβιτς. Να του δώσει καμιά κουτουλιά. Και να βάει κόκκινη. Δηλαδή άρα προκαλεί. Η πρόκληση δεν απλώνει χέρια. Είναι κίτρινη. Το ψιλοσπρόχνει ο Πρίγιοβιτς, δεν έγινε γι' αυτό. Κλάιμα, αδερφή. Τι κλάιμα, έπρεπε να φύγει. Τι κλάιμα. Δεν είναι αποβολή αυτό. Από μία κίτρινη. Ορθή. Σωστά το λέει. Ορθή. Σωστά το λέει. Δεν κάνει κάποιος σε να αποβληθεί. Επειδή το έπανε δηλαδή η Μακεδονομάχη εδώ πέρα ότι πρέπει να δικηθεί ο ΠΑΟΚ, να φμασίσω. Όχι, ρε. Αλλά για να καταλάβετε. Άντε, μπράβο. Για να καταλάβετε γιατί το παιχνίδι είναι παροδία. Ποιοι είναι οι δύο κορυφαίοι του αγώνα. Η center back. Ο Σισε. Και ο Βαρέλα. Και ο Μάτος. Και ο Βαρέλα με το Μάτος. Σωστό, σωστό. Ο Σισε και ο Μάτος. Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι ασύλληπτο. Μόνο σε ένα παιχνίδι που βλέπεις ότι οι δέντρα των φυλάκες δεν ακούμπησαν την μπάλα. Δεν ακουμπήσαν την μπάλα. Ούτε ένα. Δηλαδή δεν είδαμε να σου τα πεις. Αχ. Κακές ομάδες, ναι, όπως το είπες. Απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο έγινε. Λοιπόν, τέλος. Δύο κουβέντες. Συμφωνώ για αυτό που λες. Ότι... Επειδή δεν μου αρέσει η σπέκουλα και ό,τι λέω το πιστεύω. Επανέρχομαι στο θέμα της μετάδοσης του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το Μετρόπολης δεν το μετέδωσε. Φάγατε πόρτα. Μας ζήτησαν 20.000 ευρώ. Ο Αρένας, ένα άλλο σταθμό, το μετέδωσε. Δεν ξέρω αν του ζήτησαν λεφτά ή όχι, αν τα δώσαν. Είπα την Παρασκευή ότι ο Αρένα θα το μεταδώσει λόγω του ότι ο Στέλλας θα δουλέψει στο site του Μαρινάκη. Ο Στέλλας υποστηρίζει ότι δεν δουλεύει εκεί. Εγώ περιμένω μια δημόσια δήλωσή του για να μάθει ο κόσμος αν δουλεύει ή όχι στο site του Μαρινάκη. Ο Στέλλας που διευθύνει τον Αρένα, του Ντίμη, του Αριανού, του Παπαϊωάννου, του οποίου δουλεύει ο Πατζατζαράς που είναι παοξής. Αυτό έχω να πω εγώ, μόνο τίποτα άλλο. Δεν ασχοληθώ άλλο. Τέλος. Λοιπόν, διαβάζουμε μηνύματα και πάμε στη διάρκεια. Ναι, με τα Facebook. Ναι. Παντού. Εντάξει, ό,τι πείστε. Κόκκινη γραπτόπουλε, ρόμπες γίνατε. Δώστε κι άλλο στον στο κόσμο του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Σε όσα μας έδωσε φέτος εκτός έδρας δεν έχει κάνει νίκη. Κάτω από τα Τέμπη δεν κερδίζει. Το πρωτάθλημα είναι της ΑΕΚ τελεία και παύλα. Εσύ αυτό θέλεις. Καλά κάνεις και το λες. Ρόμπες δεν γίναμε. Άκου να δεις. Ρόμπα έχω γίνει εγώ αυτή την εβδομάδα. Γιατί έγινε ρόμπα, για ποιο λόγο. Γιατί ήμουν τραγικό στο στοίχημα. Και τι έγινε. Εσύ ήσουν καταπληκτικό. Και τι έγινε. Έχασε το over του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ναι, το πίστευα πολύ. Έπιασε το διπλό τη Λάρισα. Ναι. Του Παναθηναϊκού. Ναι. Και χάνει το over του Πλαδί. Και τι πιάνεις, άλλο έχασα. Τα Γιάννενα τι τα έπαιξα. Μου φαίνεται έδωσα διπλό Λεβαδιακό. Μου φαίνεται. Διπλό το έδωσα. Και εγώ άσο και το άστο. Και υπάρχει ένα γκολ κανονικό εκεί που ακυρώνεται. Ναι. Που απορία. Ναι. Ο Λεβαδιακός είναι αυτός καλή διαιτησία φέτος. Για να μην πω. Μπράβο τον κομπό. Ποιο ποπό φαρδογκόλ, ποιο είναι αυτό που βάζει Λαμία ή ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, φίλε. Ολυμπιακός. Το άλλο που είναι τρεις πόντι καραμπόλα. Ο Ολυμπιακός. Της Λαμίας, λοιπόν. Και της Λαμίας είναι. Τη ο διαιτητής ναι. Μπορεί να μας πει τι είδες το ακυρωθέν γκολ του Παζιάννα, του Λεβαδιακού με τον Παζιάννα. Ναι. Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα. Και εγώ δεν είδα. Είναι ένα πολύ ωραίο γκολ. Και το έδωσε και σε ένα φίλο μου διπλό τον Οδυσσέα και το χάσαμε. Όχι, μπορεί να μας πει τι είδε και δεν το. Αίτητος ο Λεβαδιακός, φίλε. Αίτητος ο Ατρόμητος που σήμερα είναι. Σήμερα. Η ευκαιρία του. Σήμερα είναι ευκαιρία και το. Του σήμερα το μάτς βρωμάει. Έχω εγώ ένα εξής στη γειτονιά. Δύσκολος είσαι. Δύσκολος είσαι σήμερα. Στον πρώτο ρόλο. Στον πρώτο ρόλο τώρα. Εγώ λέω ότι μια ομάδα που έχει πάρει παίκτες από τον ΠΑΟΚ στα υπόψη είναι κάτι ουάρτα και αυτό που δεν τους θέλανε. Δεν θα πω εδώ ότι τους θέλατε οι ΠΑΟΞίδες. Ναι. Αν τους δείτε σήμερα να χορεύουν την άμυνα της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να δουλεύει σε φούλ ρυθμούς Τετάρτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή κτλ. Μη φωνάζετε αύριο οι φίλοι του ΠΑΟ και πείτε γιατί τους δώσαμε και δεν τους κρατήσαμε. Σήμερα παίζει ο Χατζησαΐας με τον Ρισβάνη. Ναι. Αν πετάξει τρίτο στόπερ το Ζησόπουλο, Κυβρακίδη και Γιαννούλη 5-4-1, μπορεί να τους κάνει μεγάλη ζημιά. Αν το...
Αν το δει με τον Ισόπουλο που επειδή θα του κλείσει τον αέρα εκεί, βολίδα. 5-3, ναι. Πάντα έτσι παίζει. Όχι. Παίζει 4-3-3, 4-2-3-1. Γιατί θα το αλλάξει. Γιατί αν το αλλάξει. Ναι. Αυτό στο τακτικό επίπεδο τον έχει αίτητο. Ναι. Και να το αλλάξει. Ναι. Δεν είναι ρίσκο. Ρίσκο είναι. Γιατί να το κάνει. Για να φύγει στην κόντρα. Αυτό που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά... Γιατί ο Μανούσιος τρέχει πιο πολύ από το Βιερίνια. Γιατί ο Ούμπιτες στα 34 ρε, τρέχει πιο πολύ από το ΜΑΚ. Είναι αίτητη με το Μανούσιο Σέντερφορ. Με το Μανούσιο Σέντερφορ. Και κάτι δεν πάει καλά με τον Παράσχο και τον Πλατανιά. Ναι, είναι για διώξιμο ο Παράσχο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι για διώξιμο. Δεν είναι κακή ομάδα ο Πλατανιά. Ναι. Ούτε κακό ο Παράσχο. Είναι για διώξιμο. Φαίνεται ότι είναι σαν τι σχέσει που έφτασε το πλήρω. Και δεν μ' άρεσε που έχασε ο Αστέρα Τρίπολη γιατί έρχεται στην Τούμπα τώρα. Και θα έρθει πολύ σφιχτούλα. Πολύ σφιχτούρα. Γιατί ο Απόλλωνος Μήνες που κέρδισε την Ξάνθη. Άλλοι χωριάτε στην Ξάνθη. Δηλαδή, συγγνώμη. Άλλοι χωριάτε. Η οικογένεια Μονεμβασιώτη αφήνουμε τον Απόλλων. Φεύγουν. Ναι. Και αυτοί χάνουν 2-0 από τον. Και ο Λουτσέσκο δεν είναι καλά. Γιατί όταν χάνει από τον Ολυμπιακό και δεν έχει διαιτησία μέσα, έχει θέμα. Ο Γκαρσία ακονίζει τα μαχαίρια του. Να ξέρει. Ναι. Ναι. Άλλο λαϊκισμό θα έχουμε εκεί. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, τώρα που δεν υπάρχει η απόσυρση του αυτοκινήτου. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί έχοντας τόσο μεγάλη πείρα θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Για κλαψιάριδες, λιγδιάριδες και ό,τι άλλο μπορούν να φωνάξουν εδώ πέρα, για διαιτησίες, για, αγορεύεται, για Τσαουσέσκου, για Λουτσέσκου, για πώς τη λένε την αυτή εδώ από το... Από το έρχεται εδώ την... Πήρε κάνεις κοιλιά πάλι, ρε. Πέρι, αυτή εδώ πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς τη λένε πάνε, την... Πάνε, 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 πάνε. Την Δρακουλέσκου, ναι. Έλα, άντε, τελείω. Τηλεφωνήστε για τα πείτε όλα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στην Εσκιά της Παλωδήμος η φίλη οδηγεί ταξί. Μπορείτε να κάνετε δικό σας το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου μόνο με 17.500 ευρώ. Ασύλληπτη τιμή για τους φίλους οδηγούς ταξί. Τώρα τηλεφωνείτε στο 2310-596-596. Πέντε κομμάτια είναι. Μπλε βαμμένα έτοιμα. Τα παίρνετε και φεύγετε. Ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο του... 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Άντε, ένα τέταρτο να πει του αδικού ταξί. Θα έχουν φτάσει τώρα θα ήδη. Θα τον πετάξω έξω. Ήδη θα έχουν έξω από το ταξί. Έτοιμο τον έχω. Άντε, ρε, κόκκινε, τελείωνε, ρε, μια ώρα. Ρε. Πάμε στο κόμμα. Πάμε, άντε, ναι. Αυγερινός. Α, να το βγήκε. Τι έγινε, ρε. Έλα, ρε. Έλα. Τι έγινε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω δύο πραγματάκια που ήμουν στο γήπεδο χθες. Ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός φέτος. Από δύο ομάδες δεν έχει φάει γκολ. Από τη Λαμία και τον ΠΑΟ. Ναι. Όλες οι ομάδες του έχουν κάνει τέτα τέτ. Η Λαμία, η Λαμία έκανε η Λαμία. Η Λαμία σε έκανε φάση. Να σου πω, ρε φίλε, περίμενε να σου σε έκανε φάση η Λαμία. Ναι. Άκου να σου πω. Ο ΠΑΟ και χτες δεν έκανε ούτε μισή φάση. Έκανε μία του Μάτος έκανε. Ποια Μάτος, ποια είναι μια η φάση. Μια κεφαλιά ρε, που έφυγε λίγο out έκανε. Ρε εσύ, όχι αυτά που ήταν σαν αμπουμπούλες από τον αέρα. Μία πάσα, α, λες, ένα παιχνίδι. Ναι. Δεν έκανε μία φάση. Η Λαμία μας έκανε τρία τετατέτ. Καταλάβεις, στο φετινό Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αν είχε χτες ένα center for γρήγορο, τον Μαυριδερό που έχουμε, που είναι τραυματίας, έπρεπε να φάει τρία γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο παίχτης ο καλός που υπήρχε στον ΠΑΟΚ ήταν ένας που είδα εγώ μέσα στο γήπεδο. Ο Μάτος. Ήταν αυτός ο αλυταράς ο δεξής. Ο πολύ ωραίος, καλός αλυταράς. Ωραίος πολύ αλυταράς. Πολύ καλός, ωραίος. Μου άρεσε. Ναι. Ο Μάτος, πώς λέγεται αυτός. Ο Μάτος, ναι. Ο Μάτος. Ρε φίλε, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το Βιερίνια. Αυτό το παιδί, εγώ το θυμάμαι, ήταν πολύ καλός παίχτης. Δεν μπορούσε να προχωρήσει. Το πιστεύεις. Στο γήπεδο, λες και ήταν συγκαμμένος. Εγώ το Βιερίνια το θαύμασα, μου άρεσε σαν παίχτη. Πουλάει παοξιδηλίκη να τη βγάλει. Στο λέω εγώ. Ό,τι σημαίνω, ό,τι βρε, πουλάει παοξιδηλίκη για να τη βγάλει, βρε. Έτρεχε από τη μία μεριά στην άλλη για να βαρέσει τα φάουλ τα σημαίνα. Αυτό και όλοι λέγανε, έφυλε, εντάξει. Και για τον απατεωνίστικο ποδόσφαιρο. Παοξιδηλίκια. Παοξιδηλίκια. Τρώει παπάντζα ο Παοξής, ρε. Άκουμε λίγο, ρε. Πες μου τι διαφορά έχει ο Παπάζογλου που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Μπρίγιοβιτς. Πάμε επόμενη. Τι διαφορά. Τα λέμε, έχεις δίκιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Παπάντες πουλάνε, ρε. Έρχονται τελειωμένοι εδώ, παίρνουν τα λεφτά και τελειώνουν. Η συγγεία των κορόιδων.
Τα κορόιδα μας δέρουν εμάς. Έλα, η Κουμουντούρη πήρε τηλέφωνο. Πάμε, λέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το υλικό και έχουμε υλικό. Πάρτε κανένα υλικό για καμιά οικοδομία. Αφήστε το υλικό το ποδοσφαιρικό τώρα. Αυτό δεν ακούγαμε, ρε Κωστή, τόσο καιρό, πες. Το έβαλε το υλικό. Ναι, ο Λουτσέσκου τι ναι. έκανε. Ναι. Έβαλε όλο το υλικό. Πάρτε το. Το παρουσίασε το στο κοινό ότι αυτό είναι μπράβο. Το υλικό. Έτσι, και μετά μπράβο. Έβαλε τους αυτούς που φαγώθηκαν για να τον έτσι. Σώσουν. Α, μπράβο. Επικοινωνιακά έτσι, λοιπόν ο Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος, ναι. λέει στον Παόξη, ναι. τα γάρι. Μπράβο. Αυτό είναι το υλικό ναι. που έφερε η μάνατζερ. Εγώ μπράβο. Έλεγα ναι, φάτε τους. Και να μπει ο Μπίσεσβαρ τώρα και ο Σαχκόφ και ο Μαχκόφ και ο Τζάλβα να με σώσουνε. Αυτό ήταν όλο το επικοινωνιακό του Λουτσέσκου. Τα με φέρατε αυτούς, φάτε τους, αυτοί είναι απέναντι στο χειρότερο Ολυμπιακό, αυτούς έχω, τελειώσαμε. Εγώ το ίδιο είχε κάνει και ο Στέφενς στο 4-0 που έπαιξε 4-4-2 με τον άλλο τον Βόγλη, τον Κατσικά σέντερ μπακ και τον Λίνο αριστερό μπακ 35 χρονών. Χωρίς βοήθειες και σας έκανε ο Ολυμπιακός τον πάτο σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά. Και είπε ο Στέφερς, αυτούς έχω. Θες πρωτάθλημα, Άντε, μπράβο. Αυτά να λέτε στον κόσμο. Είχες πόσο καιρό που το είπες, 20 μέρες και το μίλησες εσύ το υλικό. Το υλικό βγήκε γιατί όλοι το πιστέψαν το υλικό. Βρε, πριν 25 μέρες σου λέω ότι ο Ελκαντουρί είναι το δεξί φρύδι του Μπίσεσβαρ. Τελειώσαμε. Καλησπέρα, παίζει τίποτα με τον Κάτσε από. Γιατί λέει εδώ στο site στην Αλβανία λένε ότι μάλωσε με τον προπονητή εχθές. Δεν βγάλει αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Αν βγάλουμε τον Κάτσε σε μια ταβέρνα να μας πει αν έγινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο κύριος Ισαάκ Κυπαρόγλου. Ογλού. Ή Κυπαρόγλου. Κυπαρόγλου. Δεν ξέρω που είναι ο τονισμός. Τι είναι αυτός, Καραμαλής είναι, τι είναι από τα βάθη της Ανατολής. Δεν γνωρίζω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ισαάκ Κυπαρόγλου. Να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390 καθώς είναι ο νικητής για το ρεύμα της χρονιάς. Ο Κυπαρόγλου. Ναι, Ισαάκ Κυπαρόγλου. Παρακαλώ. Κυπάρογλου, όχι Καπάρογλου, με μπέρδεψε. Πώς, Κυπάρογλου. Κυπάρογλου ή Κυπάρογλου. Ωρε τι μάμπα ηλτή να τρώει αυτό στα μυαλά. Ήθελα μια ερώτηση να κάνω. Λέει μέσω αυτή τη συνομιλία ή τη ομάδα να στείλω μήνυμα στην εκπομπή. Έστειλε. Ο Βούκοτ είναι στο όπερ και ήταν στον πάγκο. Κάνετε ποδοσφαιρική ανάλυση ενός παιχνιδιού τουλάχιστον διαβάζετε, λέει, για τι εντεκάδε των ομάδων. Τι διαβάσαμε, μα κάνει. Κόκκινε, λέει, 4 Ιταλικέ ο Ολυμπιακό, 6 ο Πάοκ. Διάβαζε και κάνει στατιστικό. Ποιες τελικές. Ποια τελική διαφορά. Τελικές. Δηλαδή είσαι καλά. Μηδέν τελικές είχες το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι ο κύριος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, κύριε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης. Να σας ρωτήσω κάτι. Προσωπικά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ραπτόπουλο. Αν γνωρίζει πώς βγήκε ο όρος κότες λιράτες. Λιράτες, κότες. Κότες λιράτες. Πώς βγήκε ο όρος, ξέρετε. Με το λυρί δηλαδή. Ναι. Έχετε πει ότι ο Ηρακλής έπεσε. Καταρχάς παίρνω από Ξάνθη τηλέφωνο, είμαι Ξάνθη. Ναι. Γιατί έρχομαι στην Τούμπα δύο χρονιές συνεχόμενες. Ναι. Και με βρίζουνε τη μάνα μου, την οικογένειά μου. Χι. Εγώ μένω, περίμενε. Σιουρή. Περίμενε μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Εγώ μένω στη Θράκη, στη Μακεδονία και με βρίζει, με λες εμένα Τούρκο, εσύ εμένα. Λοιπόν, είπατε ότι τον Ηρακλή τον έριξε ο ΠΑΟΚ για το πανό. Τώρα θα ρίξει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Α, ή τα βάζει μόνο με τους λίγους, κύριε Ραπτόπουλε. Α, ό,τι μπορεί. Ναι, ό,τι μπορεί καθένας. Δεν μπορεί να τα βάλει με τους άλλους. Ναι, σωστό. Το πανό, ναι. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε. Ωραία το λες. Έχει δίκιο. Κότες λιράτες είναι. Ναι. Α, είναι λες. Ωραίος. Κότες λιράτες. Από πού βγήκε ο ώρας, ρε κόκκινε. Μικι Μάους βλέπεις. Τι είναι αυτό. Τι βλέπεις, ρε κόκκινε. Μικι Μάους βλέπεις. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κώστα. Μάλιστα. Και κόκκινε. Έτσι. Εδώ, ναι. Κώστα, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που σώζει τον ΠΑΟΚ ναι. μέχρι στιγμής ναι. και υπάρχει ακόμα μια σχετική ηρεμία ναι. και μιλάω και για παίκτες κυρίως και για προπονητή. Τι είναι αυτό? Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Τώρα που το πρόγραμμα σφίγγει ναι. βασικά βάσει της εικόνας της ομάδος ναι. αν το πρόγραμμα που έρχεται σε αυτές τις 6 αγωνιστικές μαζί με τον Ολυμπιακό 7 ήτανε προηγούταν αυτού του προγράμματος που είχαμε, ο ΠΑΟΚ βάσει της εικόνας αυτής πρέπει να είχε γύρω στους 2-3 βαθμούς. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα είχε παραπάνω. Γιατί και τα παιχνίδια που έκανε μέσα στην Τούμπα. Με ποιους έπαιξε, ρε φίλε? Με την Κέρκυρα που είναι φιλικό σωματείο,
Ακριβώς. Με ποιον έπαιξε. Αυτό λέω, με λοιπόν... τα λίμα. Με αυτούς που θα, θα πέσουν έπεσε. Με αυτούς που θα πέσουν πήρε χ. Με αυτούς που θα πέσουν. Έκανε το στα τελευταία χρόνια τις 8 πιο εύκολες αγωνιστικές στην ιστορία του. Ναι. Και τη χάνει η κατεμιά του αυτές τις 8 πιο εύκολες πρώτες αγωνιστικές στην ιστορία του. Ναι. Να τις παίζει με, το πιο, με τον πιο δειλό προπονητή στην ιστορία του. Άχρωμο, άτολμο, έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά τι προσπαθεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Τις αλλαγές του, αυτά που βγαίνει και μιλάει και λέει, τις δηλώσεις που κάνει. Όχι. Εχθές γελούσες με αυτά που έλεγε. Ο προπονητής ξεβράκωσε τους μάνατζερ που φέρανε. Να είστε καλά. Το Βιερίνια, το Μακ, σε αυτή την κατάσταση. Και τον Ελκαντουρί, ο οποίος δεν κατουρεί. Λοιπόν, στο τηλέφωνο είναι ο Ισαάκ. Και ο Αβραάμ θα είναι ο Ισαάκ. Ναι. Κυπάρογλου. Βόλτον. Και λέει Βόλτον και κερδίζει το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Μας έλυσες και την απορία, γιατί δεν ξέραμε αν είναι Κυπάρογλου ή Κυπαρόγλου. Κωνσταντινοπολίτης είναι, ρε. Α, περίμενε. Κωνσταντινοπολίτης ή Καραμανλής. Κωνσταντινοπολίτης. Κωνσταντινοπολίτης. Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Και η ομάδα μας λες και κλείνει. ΠΑΟΚ θα είναι. Άρης. Άρης και είσαι, λέγεσαι Ογλού. Φάτινα. Καλά, ρε φίλε, λέγεσαι Ογλού. Άστρο, και είσαι Άρης. Του ήρθε τώρα. Του ήρθε καμπάνα τώρα. Να είσαι καλά, Ισάκ. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, πάμε. Άρης με Ογλού. Πρέπει να είναι ο μόνος Ογλού που είναι αριανός. Έλα φίλε, φρες μου έναν Ογλού στην παρέα σου που να είναι αριανός. Εγώ τον Παντέλογλου και τον Τερεπέογλου είναι παοξίδες αυτοί. Μάλιστα. Πάμε. Παρακαλώ. Και ο Κπάς Ογλού. Λέγε ρε φίλε, παοξίδες όλοι. Ναι. Γεια χαρά λέω. Γεια σου και εσένα φίλε. Είμαι ο Άλτης, άμα θυμάσαι, ο Άλμαϊς Μίκος. Αν που μιλήσαμε πριν κάνα δύο εβδομάδες, άμα θυμάσαι. Ποιος πέθανε, ένας 451 χρονών πέθανε. Ο Θανάσης ο Καλογιάννης πέθανε. Καλά, 51 χρονών, ο 400 πώς πέθανε. Τρομερός ο 400. Δεν ξέρω. Πώς πέθανε 51. Κάποιο πρόβλημα θα είχε. Κάποιο πρόβλημα. Μιλάω. Μιλάτε. Μιλάτε. Ναι. Παοκτής είμαι, για την ομάδα μου θα μιλήσω κλασικά. Εμένα ο Πάοκ, παιδιά, δεν ξέρω τώρα, τα δικά μου τα ματάκια μου άρεσε. Μπράβο. Τα δικά μου τα ματάκια. Ναι. Τον αδίκη. Είδα έναν Βιερίνια λίγο πιο ανεβασμένο, yeah. Όχι τον παλιό βέβαια, έτσι, yeah. Αλλά έδειξε ρε παιδί μου το παιδί λίγο κάτι παραπάνω. Παίξαμε από τα 60, από τα 90 λεπτά, 60 λεπτά έπαιξε ο ΠΑΟΚ, 30 έκανε κοιλιά. Αν αυτός ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι δεν είχε φάσεις ο ΠΑΟΚ, αν θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός είχε φάσεις, τότε μάλλον άλλη μπάλα βλέπαμε. Έγινε μια καραμπόλα, ένα κλωτσοσκούφι και μπήκε το γκολ. Αν τώρα που χάσαμε δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αν ερχόταν χ το παιχνίδι, θα ένιωθα αδικημένος. Πολύ, για με το βαθμό. Ενώ τώρα που χάσατε νιώθεις καλά. Μάλιστα. Δεν νιώθω καλά, αλλά λέω εντάξει ρε παιδί μου, έτσι πως πήγε το μάτς, μια καραμπόλα έγινε. Πώς ήταν το παιχνίδι του... του Αγρίνιο, πώς το λένε την ομάδα. Εσύ είσαι ικανοποιημένος, δηλαδή συγγνώμη, είσαι ικανοποιημένος από την ομάδα σου. Που έχασε με ένα μηδέν μόνο. Ικανοποιημένος δεν είναι, όχι, γιατί το λες αυτό που έχασε ένα τέρμα, γιατί ήταν για να φάει άλλο γκολ, ας πούμε. Όχι, απλά είμαι μαλακωμένος, όχι, αν έφερνε χ, θα ήμουν τρελαμένος, θα έλεγα γιατί χ, ας πούμε. Τώρα που φάγαμε ένα γκολ που κλείσαν οι θεοί τα μάτια τους, ας πούμε, και έβαλε γκολ εκείνο το τραγάρι. Δηλαδή τα βάζεις με την τύχη σου. Κάπως έτσι. Γιατί όπως δεν θυμώνεις με την ομάδα σου, η οποία φαίνεται ότι είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό και δεν το έδειξε. Κοίταξε λίγο. Σε αυτό μιλάς σωστά, ρε φίλε. Κόκκινε, ξέρεις τι γίνεται. Άμα εσύ έχεις ένα στραβοκατσάβιδο, δεν μπορείς να ξεβιδώσεις μια βίδα που είναι ίσια, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Τα εργαλεία της ομάδας μου είναι μια χαρά για εκεί που πρέπει να παίξουν. Τώρα αν τρως γκολ στο 53 και ο Λουτσέσκου δεν σου βγάζει με τη μία τον Μακ να σου βάλει πέλκα, δεν σου βγάζει με τη μία τον Δεκατουρί που λέει και ο Κώστας, συμφωνώ με τέτοιο, είναι για 40 λεπτά και να βγει, να σου βάλει Μπίσεσβαρ με τη μία, κατευθείαν διπλή αλλαγή. Και για να σου ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, το άκουσα αυτό που είπες, η κλασική ευκαιρία που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι μία. Και αυτή με το κεφάλι του μάτου. Ε, βέβαια, στον αέρα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι ευκαιρία. Αυτό είναι ευκαιρία. Έκανε ρε ο ΠΑΟΚ 40 στιμένα χτυπήματα. Και απείλησε κεφαλιά του Μάτου. Ο Πρίγιοβιτς δεν πήρε μία κεφαλιά, ρε.
Γιατί απείλησε ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Όχι, είπαμε εμείς ότι ο Ολυμπιακός απείλησε. Άκουσε και πράγμα. Ωραία. Μπάλα πεζόταν πιο πολύ κέντρο και στη, από την αριστερή. Ρε, οι ομάδες του Σάντος με τρία στημένα χτυπήματα σου κάνανε ένα γκολ. Και εσύ έκανε 40 και όχι μόνο δεν έβαλες γκολ στον αέρα, έφαγες γκολ στον αέρα. Και σύν τη άλλη, το παιχνίδι στο παιχνίδι πρωταγωνιστούσαν τα στόπερ και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή όλοι οι αμυντικοί, ή επίθεση θα κάνανε οι αμυντικοί, ή άμυνα θα παίζαν οι αμυντικοί. Εγώ ούτε και επιθετικό δεν είδα, άσχετα από ο δικός μας να πούμε, ο Βόλ, τέτοιος πώς λένε, ο Αλογοουράς να πούμε δεν έκανε τίποτα, κοιμόταν όρθιος. Να είσαι καλά. Ο Αλογοουράς, ο Κούδας έκανε μια δήλωση εδώ πέρα στο Μετρόπολης και τον έπιασε αμέσως στον Αλογοουρά. Και λέει ο Αλογοουράς είναι για την Τούμπα μέσα. Εκτός έδρας που θέλεις ταχύτητα, διείσδυση, χώρους. Να βγεις έξω από την περιοχή, να κάνεις ένα sprint, μια πάσα από την πλάγια γραμμή, να ξαναμπεις μέσα με ταχύτητα. Αναλόγως τον αντίπαλο. Άντε ρε τώρα. Καλά λέει ο Κούδας. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από Τρίκαλα Εμασίας, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων. Τι κάνατε χθες. Κερδίσαμε 2-0 την Αλεξάνδρεια. Το Γιδά. Βασικά δεν λέγεται Αλεξάνδρεια ούτε Γιδά αυτή η ομάδα. Πώς λέει. Έχουν αλλάξει αφημί, άρα δεν είναι Αλεξάνδρεια. Έλα ρε, όλοι αλλάξαν αφημί εδώ πέρα. Εμείς δεν αλλάξαμε. 52 χρόνια, Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. Ορίστε. Πόσο χρόνο είσαι. 29. Άρα το σκύλο που δάγκασε τον πισινό του παπά του Διούδη δεν τον πρόλαβες εκεί στην Αλεξάνδρεια. Στο... όχι, όχι. Ναι. Και ήταν και συμπέρτης του πατέρα μου ο Διούδης. Ήτανε. Συμπέρτης του πατέρα μου. Ποιος Διούδης. Κάποια στιγμή. Ο πατέρας του Διούδη. Έπαιζε μπάλα. Αυτό το παρτό έπαιζε μπάλα. Καλός. Καλός, ναι. Σοβαρά. Ναι. Τι ήθελα να πω. Ναι. Ένα μικρό χωριό, ναι. Σαν και εμάς, που η ομάδα που και να παίζει ακολουθάνε, πηγαίνουνε και στο Λαγκαδά και στο Καμπανιακό, τώρα πάμε έδεσα. Ναι. Ο Ορουφυρός έκανε μια ανατροπάρα, έχανε 1-3 και κέρδισε 4-3. Βέβαια ο Ριαβόγλου είναι σε άλλη ομάδα, τώρα πώς έγινε αυτό το 4-3 δεν ξέρω εγώ. Λέγε ρε φίλε. Για λέγε. Ναι, απλά ένα μπράβο και στα παιδιά που παίζουν στην ομάδα. Που δεν κάνανε, δεν είχαμε ας πούμε πρόγραμμα γιατί με τις ενστάσεις και με αυτά ξέρετε τι έγινε. Ναι. Και ακόμα και με το μάτι του Ηρακλή που εντάξει δεν πειράζει. Ο Ηρακλής είναι. Εντάξει. Και το έτσι ήρθε η κοινή ήττα. Ένα μεγάλο μπράβο και έτσι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ομάδα. Και είναι πολύ ωραία γιατί μια, ένα χωριό. Δηλαδή εσύ είσαι Μέγας Αλέξανδρος και τίποτα άλλο. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας. Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εντάξει και ΠΑΟΚ. Αλλά τι να πάμε να λέμε τέτοια για τον ΠΑΟΚ. Φτάνει. Στον επόμενο. Δεν έχει να πει τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε κουράγιο να πει για τον ΠΑΟΚ. Και μιλάει για το Μέγα Αλέξανδρο. Είπε γιατί τα τρίκαλα είναι μερά πράγματα. Ορίστε. Έλα ρε φίλε. Ναι. Έλα καλησπέρα, τι γίνεται. Ξέρεις γιατί πουλάει σήμερα η μέρα. Κάτσερε. Δεν αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Κλεωμένης. Ναι. Όχι ρε, μη λες ονόματα ρε. Ποιος ο Πάτερ Κλεωμένης που πάει στα... Όχι, δεν είναι ο Πάτερ. Ο φίλος μας ο Κλεωμένης. Ο Παπακλεωμένης που το παίζει εθνάρχης του χριστιανισμού και πάει μέσα στα. Τι κάνετε κυρία μου, πώς την έχετε την υγεία σας. Πάρα πολύ καλά, ωραία είμαστε. Αφού έχουμε υγεία, αφού πηγαίνουμε στα μαμούνια, τι μας λείπει, τίποτα. Στα μαμούνια πας. Τι έχει ωραίος γκαρσόνι. Ωραίος γκαρσόνι. Τι ήθελα να πω τώρα, άκουρα που λες, όταν ήρθε ο κύριος Βιερίνια, όταν ήρθε, βγαίνατε και λέγατε όλοι, θα αλλάξει τις ισορροπίες του πρωταθλήματος. Συγγνώμη, Ραπτόπουλος λέγομαι, δεν έλεγα κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ σας είπα ότι αυτός όταν τον είδα είναι σαν κεφτές μαφιά. Ναι. Λοιπόν, δικαιώθηκα πάλι. Ναι. Εχθές, αν από τη μια μεριά της επίθεσης, στο ένα άκρο της επίθεσης έπαιζε ο Ζαΐρης και στο άλλο άκρο έπαιζε ο Τζατζαράς, θα πήγαιναν πιο καλά. Αυτά που τα λέμε εμείς, αυτό που λέει πριν, αυτοί τώρα δεν βγαίνουν. Ξυπνήσαν τώρα. Δεν βγαίνουν. Ναι. Μόνο το καλοκαίρι, μια ομάδα, μια πόλη. Και μια ομάδα μια πόλη βρε Τενεκέδης ξεγάνωτη. Έτσι θα πάμε μια ομάδα μια πόλη. Δεν μιλες, το πρωτάθλημα της Football League θα ξεκινήσει τελικά γιατί και η παρέλαση γίνει και θα γίνει παρέλαση και ακόμα δεν ξεκινάει. Το πρωτάθλημα περιμένουμε τα μεγάλα κεφάλια της Football League. Ναι. Εκείνο τον κεφάλα του Λεουτσάκο. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα γιατί εγώ πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα το ξεκινήσει. Κάτι θα βρει και θα πει μετά το Πάσχα να ξεκινήσει. Να καλωσορίσει το χορηγό στον Άρη, Ναι, ναι, έχουμε τώρα θέματα, έχουμε λεφτά. Τουρκοχώρηγος, τουρκοτήμωρος, και την Τετάρτη, τετά λεφτά.
ακούσε, ναι. Κόκκινε. Έλα. Την Τετάρτη να πάμε στο γήπεδο να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο. Γιατί με αυτά τα σούργελα που μπλέξαμε ξεχάσαμε και το άθλημα. Α, ναι, Τετάρτη έχει κύπελο. Να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Παρακαλώ. Και έχει παράδοση με τον Πανιόνιο στο κύπελο, καλή. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ορίστε. Γεια σας, ναι. Άντε, ρε, φίλε, πάρε μπροστά. Πάμε. Πήρα, εντάξει, λίγο, απλά περιμένουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Τι χορηγό έχει ο ΠΑΟΚ στη φανέλα? Σου ρωτεί, δεν έχει, τι έχει? Στίχημαν. Τι χορηγό έχει ο Ολυμπιακός στη φανέλα? Στίχημαν. Ο Πανιώνιος και ο Αστέρας Τρίπολης, στίχημαν. Ωραία. Άρα τα μαγειρεύουν αυτοί όπως θέλουν αυτοί για να κάνουν το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό και μέχρι το τέλος, επειδή δεν έχει play-off, να τους έχουν όλους το ίδιο μαζί και να τα κάνουν αυτοί όπως θέλουν αυτοί. Αν λέω ψέματα, πείτε μου. Δεν υιοθετούμε τέτοιες απόψεις. Πάμε επόμενος. Γραπτόπουλε πάνω στον ΠΑΟΚ προμονητής με το κόκκινο βοηθό και μαλάτο φορτιστή. Το παίρνεις περίπου το πρωτάθλημα και γίνεσαι και σύμβολος σε Θεσσαλονίκη. Επίσης θα οικονομήσετε κιόλας. Ο Λουτσέσκου και οι βλαχοσύμβουλοι είναι πιο άμπαλοι και απογκόμενες. Όπου έξω φρονών. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Σήμερα θα θέλω να πω δύο λόγια για το χθεσινό ντέρμπι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχασε το μάτς εξαιτίας της επιθετικής του ανεπαρξίας. Ο Πλήγιοβιτς εκτός έδρας γίνεται ένα κράμα Φουρτάδο και Κρυσάντος. Και ο Μάτς και ο Βιερίνια είναι πιο άβαλοι και από το Ραπτόπουλο. Επίσης, αριστερό μπακ στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Ο Λέβατς ένα μάτς είναι καλός, ένα δεν είναι. Πρέπει και ο άλλος, ο Λεβέκ που τον έφερε, ο Μίχελ, είναι τραυματίας εδώ και 3,5 μήνα. Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες. Πόσο ετών είσαι? 17. 20. 20. Σπουδάζεις τίποτα? Ναι. Τι? Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Έχεις καλές απόψεις, αλλά τα λες με έναν μονότονο πολύ τρόπο. Πολύ flat. Όχι, δεν βάζεις χρώμα, ναι, δεν ανεβοκατεβαίνει η ένταση, ναι, φωνή σου. Αυτό γιατί το κάνεις? Δεν ξέρω. Σαν να διαβάζεις, δηλαδή ένα κείμενο είναι. Ή σαν να είσαι μόνιμα θλιμμένος. Ή απόμακρος. Να κάνω μια ερώτηση. Στην παρέα είσαι απόμακρος? Όχι. Χώνεσαι στις παρέες? Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή σε μια κοπέλα θα την πεις: γεια σου, τι κάνεις, καλά, εσύ, θέλω να βγω μαζί σου, θα πάμε μια βόλτα, πότε είσαι ελεύθερη? Αυτό θα την πεις έτσι μονότονα? Όχι, όχι, κανονικά. Ακεί βάζεις χρώμα σαν τον κόκκινο. Έγινε, φίλε. Για κοροϊδό το πες. Χρωγίνεται η φωνή του, ναι, βέβαια. Μεταλλική, μελιστάλαχτη. Λοιπόν, για χρώματα εσωτερικών χώρων επιλέξε μόνο τα καλύτερα, μην φεύγεις, έχουμε δουλειά. Vitex Classic και Vitex Eco για με την καλύτερη καλλιτικότητα και οδηγεί στο πλήσιμο πιστοποιημένα με Class 1. Θα τα βρείτε στο κατάστημα Κοσμάγουλο, εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα για τη διακόσμηση. Στον Εύοσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίση, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είστε όλοι εκεί στις γραμμές και συνανοισμένοι εδώ στο 95,5 των FM και μαζί μας οι Εσκιάδης Βαλοδήμος, οι Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, με τους φίλους οδηγούς ταξί να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μία ασύλληπτη προσφορά με το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, να το αποκτούν μόνο με 17.500 ευρώ. Και όταν λέμε μόνο, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι εννοούμε, είναι τρομερή η τιμή για τους φίλους επαγγελματίες οδηγού ταξί, οι οποίοι μπορούν να μάθουν περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Α κταίο. Λοιπόν, θα πάμε στον κόσμο. Λέει, άσε το γλου, λέει. Άντε. Επαληθευτικά, λέει, έγινε ρόμπα ο Τωτός, ο γιος του Καρεσκάκη, και γελάει ο 75. Γιατί να γίνει ρόμπα, ρε φίλε? Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ρατόπουλη για κόκκινη. Μας επιβλήσει τα μυαλά ότι η ΑΕΚ δεν πάει για πρωτάθλημα. Και δεν θα ρωτήσω καν για ρόστερ, καν για ποια ομάδα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι ομάδες πρωταθλητισμού. Θα ρωτήσω ένα πράγμα. Ποια ομάδα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί να εκτονίσει τον Ολυμπιακό και ποια έδειξε ότι είναι τίνκα στην πλακιά? Ευχαριστώ πολύ. Άλλο το ένα ερώτημα, άλλο το άλλο. Πάρε ρε κόκκινη στον κόσμο. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε.
Αεκτής από Ρεόκαστρο. Καλώς τον. Ήθελα να πω λίγο δύο πραγματάκια, λίγο να πω για τα παόκια μόνο, αφήστε με. Ναι. Τι έγινε ρε παοκτσίδες, μια εβδομάδα μας πρίζατε τα άντιμικο τώρα. Κάτσετε τώρα στα αυγά σας. Κόκκινε, εγώ σε έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα νικήσω ΠΑΟΚ. Και λοιπόν. Το έλεγα εγώ ότι δεν θα νικήσω ΠΑΟΚ λοιπόν, στο Καρασκάκι. Και λοιπόν, και. Και λοιπόν, σήμερα θα δεις την ΑΕΚ να παίρνει τον Άσο και να επιστρέψει στην κορυφή. Δεν το βλέπω. Και να... Καλά, καλά. Και να παραμένει το ίδιο αποτέλεσμα και στις 5 Νοεμβρίου. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά τα τέμπη δεν υπάρχει. Χθες τον τελειωμένο τον Ολυμπιακό, τον υποτιθέμενο κουρασμένο, έπρεπε να τον είχε στο 1/4 του γηπέδου. Και ήταν ψόφιος και ο ίδιος. Φαίνεται ότι αυτή τη βδομάδα τον υποτιμήσατε καλά το γαύρο παοκάκια και σας τα έφερα ανάποδα. Αυτά έχω να πω. Σήμερα εγώ ανεβαίνω κορυφή. Άντε, γεια. Ωραίο μάτς θα γίνει. Τι θα είναι εύκολο. Έλα φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πρώτον για τον φίλο που μίλησε προ λίγο τον ΑΕΞΗ. Κάτσε τώρα από κάτω μας και βλέπε από κάτω πως κοιτάς προς τα πάνω, ξέρεις τι βλέπεις εσύ. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο θέμα, εντάχει. Εντάχει. Λοιπόν, επειδή είμαστε όλοι ζώα, πάντα ρε πιο σιγά με τα αυτοκίνητα λίγο ρε. 40 τροχέα έριξε μια βροχούλα σήμερα, 40 τροχέα ατυχήματα. Κάτσε ρε φίλε, εσύ άλλη δουλειά δεν κάνεις, μετράς. Δηλαδή ούτε 39 ούτε 41. Και αυτοί που ψάρουνε οι λαμαρινάδες θα ζήσουν, αυτό περιμένουν. Εγώ αν ήμουν λαμαρινάς και έβρεχε. Σωστός. Πάμε γρήγορα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άρα μιλάμε Κώστα ότι παίζουμε με έξω τον Κοτσίδα. Στην κορυφή της επίθεσης στο ΜΑΚ, αφού μιλάς για γρηγοράδα, αριστερά τον Μπέλκα. Ποιο ΜΑΚ ρε φίλε, μα πριν το παιχνίδι, παιχνίδι σας έλεγα ότι και εγώ το σκέφτομαι με ένα καλό ΜΑΚ και ένα καλό Βιερίνια να παίξω 4-4-2 και να τους διαλύσω. Αριστερά Μπέλκα, αφού όμως... Βιερίνια, ναι. Κορυφή ο ΜΑΚ. Και αφού ο ΜΑΚ σέρνεται ρε φίλε, πώς θα τον βάλουμε. Ορίστε. Αφού σέρνεται, περπατάει και κάνει εμετό, πώς θα τον βάλουμε. Πώς θα βάλεις το ΜΑΚ και το Βιερίνια σέντερφορ. Εγώ δεν είπα το Βιερίνια σέντερφορ. Πώς θα τους βάλεις. Αριστερά, δεξιά, Πέλκας με Βιερίνια, κορυφή ο ΜΑΚ. Ναι. Ναι. Και. Το τι θα γινότανε. Θα στη θέση του καγκουρί, πώς το λένε τον άλλον να πούμε. Και τι θα γινότανε. Θα έκανε ο ΠΑΟΚ. Βρε ανάπηρη είναι αυτή. Σας το είπα εδώ και ένα χρόνο. Ποιος Πέλκας. Ο Πέλκας όντως έχει ένσταση εδώ. Γιατί να παίξει αυτός και όχι ο Μακ. Ναι. Γιατί να μην παίξει και να μην παίξει αυτός και να μην παίξει ο Μακ. Αλλά είπαμε ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ έβαλε τις μεταγραφές, τις παρουσίασε σαν να ήθελε να κάνει ρόμπα τη διοίκηση για τις επιλογές της. Δηλαδή όλες οι μεταγραφές μέσα στο Καραϊσκάκι ξεβράκωμα και αυτός βγαίνει από πάνω. Ρε Κώστα και Γρηγόρη, αυτός ο προπονητής είναι μέχρι την Ξάνθη. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ αυτός ο προπονητής. Ωραία. Αυτό θα το συζητήσουμε εν καιρό. Πληρώστε ένα προπονητή φορά. Λοιπόν. Εν καιρό. Να σε ένα εκατομμύριο το χρόνο, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Όπως πληρώνει και πάρτε ένα προπονητή. Με αυτά τα λεφτά αυτό όχι, το προπονητή. Αποκτήστε μια διοίκηση που θα λέει αυτός θα είναι ο προπονητής. Και τέλος, και βουλώστε το και μετά συζητάμε. Τι είπε, ρε Κώστα. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Δεν πιάσαμε τίποτα. Η διοίκηση να πει αυτός είναι. Είτε γουστάρετε είτε δεν γουστάρετε. Γιατί τι είπε τώρα, είπε κάτι άλλο. Δεν είπε. Τι είπε, αλλιώς. Ετοιμάσου. Τι ετοιμάσου. 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 Θα σχολάσει. Και. Γιατί άμα τον έλεγε η διοίκηση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τι δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά. Πώς δεν είναι σοβαρά πράγματα. Άξι. Παρακαλώ. Έλα. Δηλαδή ο Λεμονής τι προπονητής είναι. Δηλαδή ο Ζουνίδης τι προπονητής είναι. Ευρωπαίος. Δηλαδή η ΑΕΚ ποιον έχει πάρει, το μεγαλύτερο ευρωπαίο προπονητή. Βρες ένα προπονητή τέτοιο σαν τον Τισάκ και φέρε. Μα ζαλίζετε τον έρωτα τώρα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Θα κάνω μια ερώτηση στην οικογένεια Σαββίδη. Πατέρας, γιος δεν έχει σημασία. Προφανώς ακούνε. Κάγει κάποιος θα τους μεταφέρει αυτό που θα πω. Ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί ξεμοντάρετε, διαλύσατε την περσινή την ομάδα. Μπορείτε να μας πείτε για τα εγκλήματα του καλοκαιριού που πορεύεστε με έναν Λουτσέσκου που είναι πραγματικά μόνο για τη Λαμία και την Ξάνθη και είναι ντροπή ο ΠΑΟΚ να έχει αυτό το προπονητή και να βάζει στόχο το πρωτάθλημα για μας γελάει όλη η κοινωνία. Χθες ΠΑΟΚ ρε παιδιά. Ποιο σύστημα έπαιξε χθες ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν κατάλαβα. Τι έπαιζε χθες. Γύρω-γύρω όλοι.
στη μέση ο Πρίγιοβιτς, τι παίζαν ακριβώς εχθές. Μπορεί να μας ξεκινήσει ο κύριος Σαββίδης για το πανηγύρι, για το τσίρκο της Πέμπτης. Τι ουσία είχε, για ποιο λόγο έγινε. Εγώ όταν είπα ότι είναι πανηγυρτζίδες φωνάζατε. Πανηγυρτζίδικα πράγματα. Η Θαράπησα η Φανούρης. Αγια Βαρβάρα. Ποιο λόγο παίζει με την νομοσύνη μας 5 χρόνια τώρα έτσι. Πανηγυρτζίδες είναι ευρε, κόκκινη είναι. Δώσεις πανηγύρι σουβλάκι 1 ευρώ από κάνα σκυλί που κλέψαν εκεί πέρα, το σκοτώσανε και κάνανε σουβλάκια. Πάρ' του στην ψυχή, να βρωμάει η τσικνίλα, ψόφι για τέτοια είναι. Σταμάτα ρε κόκκινη, σταμάτα ρε βόδι, σταμάτα. Σταμάτα. Αυτά είναι τα λαϊκίστικα φίλε. Αυτά φέραν την Ελλάδα στην κρίση. Αυτά φέραν την Ελλάδα στην πτώχευση. Τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν βαρεθήκατε ακόμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν βαρεθήκατε ακόμα. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, πάω και είμαι. Ναι. Θέλω να κάνω 2 σχόλια με το παιχνίδι, γρήγορα για να μην καθυστερώ και τη γραμμή και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Καταρχήν για το θέμα της διαιτησίας που όλοι διαμαρτύρονται, εγώ είμαι 23 χρονών, είναι από τις καλύτερες διαιτησίες που έχω δει εκεί μέσα. Ναι, αλλά δεν πουλάει αυτό, πώς θα πουλήσουμε εμείς, το πάω κατοικημένος πουλιέται. Καλά, καλά. Και ιστορίες, ο Μάτος χθες ήταν για 3 κόκκινες. Καλά, φυσικά. Το παιδί ήταν MVP, αλλά αυτά τα κολόχερα. Μην βρίζεις, ρε φίλε. Μην εκφράζεται έτσι, μην τον κόβεις. Σε παρακαλώ προσοχή στις εκφράσεις σου, σε παρακαλώ. Ναι. Συγγνώμη, όταν έπεσα μπάλα, ναι. Ο προπονητής, ο coach μας, μας έβγαζε, άμα πηδούσαμε και βάζαμε χέρια, άμα τραβούσαμε, δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά ρε, παίξτε λίγο μπάλα ρε. Και ο Λεωβάτς στο φάουλ και ο Μάτος απαράδεκτοι. Δηλαδή βλέπεις να σηκώνονται για κεφαλιά και βάζουν χέρια. Τζάμπα κίτρινες, τζάμπα κάρτες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έπεσαν όλοι να φάνε τον Λουσέσκου. Okay, για μένα και για μένα δεν έκανε καλή διαχείριση. Αλλά έβγαλε τις μεταγραφές τη φορά. Πώς? Έδειξε ποιες είναι οι μεταγραφές του. Συγγνώμη, φταίει ο Λουτσέσκου όταν τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους μέσα στο γήπεδο. Αυτός τους φέρα. Συγγνώμη, δεν έχει. Δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί από κανέναν. Πώς θα παίξει το παιδί, ένας επιθετικός περιοχής, πώς θα παίξει αν δεν τροφοδοτηθεί. Αν δεν έχει σχέση ο προπονητής, ποιος έχει σχέση. Πώς θα το φτιάξει το Βιερίνα, να τον κάνει νέο. Να μην το βάλει. Βασιλικό πρωτάθλημα. Να βάλει το Λιμνιό. Να βάλει το Λιμνιό. Και να το σώσει ο Λιμνιός εκεί. Και μετά να κάνει και να πει γιατί έβαλε το Λιμνιό. Ο προπονητής είναι πάντα συνυπεύθυνος. Όχι φίλε. Ο προπονητής όταν σου φέρνει 1 εκατομμύριο τον ένα και 1,5 τον άλλον, στο Καραϊσκάκι πρέπει να τους βάλει. Να τους πει ελάτε εδώ. Γι' αυτό είπα εγώ την Παρασκευή. Αντί να πάνε οι φίλαθλοι να κάνουν και τη σέλφι, να πάνε τα 2 γαϊδούρια που είναι εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ οι Φουσκωτοί να πιάσουν. Τι είχα πει. Αυτό είναι αυτή το ΜΑΚ. Και απ' τα άλλο το Βιερίνια. Και αν τους πει, θα παίξετε ή αν δεν παίξετε, δεν έρχεστε με το αεροπλάνο. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν έρχεσαι με το αεροπλάνο. Τρως ντου στο αεροδρόμιο. Θα παίξεις με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς, σέρντεσαι, πες δεν παίζω, δεν μπορώ. Μπήκες μέσα να παίξεις. Κάτι τελευταίο και κλείνω. Αυτό είπα εγώ σε αυτούς όλους τους χαχόλιδες που πήγαν εκεί και κάνανε στον ΠΑΟΚ τη γιορτή της πλάκας. Έτσι, ναι. Οι χαχόλιδες. Λοιπόν, κάτι τελευταίο και κλείνω, παιδιά. Κωστή, κάτι τελευταίο. Ναι. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου που έχει ο Μαουρίσιο την μπάλα. Ναι. Φαίνεται το σκηνικό στο μυαλό σας. Για βοηθά. Που κάνει ένα πεθαμένο σουτ αντί να δώσει πάσα δεξιά. Δεξιά ήταν ο. Ποιος έβγαινε. Ο Μακ νομίζω. Και δεν θυμάμαι. Την μπάλα out. Λίγο out. Ναι, και έκανε ένα πεθαμένο σουτ. Το πεθαμένο δηλαδή, σουτ. Αντί να το βγάλει πάσα και. Δηλαδή σε αυτό φταίει ο Λουτσέσκου. Όταν τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με λίγο μυαλό. Τι να πω ρε παιδιά, εντάξει, όλο δικαιολογίες, όλο φταίει ο ένας, όλο φταίει ο άλλος. Αχ ήταν αυτό, αχ ήταν εκείνο, τι να πω. Θα φέρει τον Καρσία προπονητή, αυγείς τρίτος και θα χορεύεις. Έχω τον Καρσία προπονητή. Έχει και άλλα λαϊκίστικα. Σταμάτα ρε κόκκινε τις κρυάδες, βοη βοη, σταμάτα κρύε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 1000 χρόνια Ηρακλής. Τι Ηρακλής, αϊποντίο. Έλα Ηρακλής. Λοιπόν, ο Ηρακλής. Δύο ομάδες δεν γουστάρουν οι Ηρακλήδες, το Ολυμπιακό και το ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ γιατί? Το ΠΑΟΚ, να, μαζεύτηκαν 5-10 χιλιάδες και πανηγυρίσαν την πτώση του Ηρακλή για το Πανό. Ναι. Τώρα και οι Ολυμπιακοί τα ίδια μας ρίξαν 20 χρόνια στην ΕΠΟ. Ναι. Υπήρχε καλύτερη ευκαιρία να είσαι χορηγός στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα το χάρει όμως. Να πας εκεί με επίδειξη δύναμης με το διατητή και ας χάσεις.
Αλλά αν το διαλύσει το Ολυμπιακό, να το διαλύσει το Καραϊσκάκη, ότι κάνανε αυτοί εδώ πάνω. Δεν το έκανες. Αυτή είναι η μαγιά του Ολυμπιακού. Να χαίρονται και το Ολυμπιακό και το ΠΑΟΚ. Αυτοί που καταστρέψαν αυτές οι δύο ομάδες στο ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Πιστεύω ότι ήταν μια έτοιμη νίκη από το ετοιμότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Ναι. Πιστεύω ας πούμε ότι για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πρέπει να συμβούν τρία πράγματα. Ναι. Συγχρόνως. Ένα είναι να χτυπήσει παλαμά και το άγαλμα του Ιησού Χριστού στο ωραίο. Ναι. Ένα δεύτερο είναι να αναστηθεί ο Παρασίδης και ένα τρίτο είναι ο Θωμάς ο Μαυρομιχάλης κατά κόσμο Μάκης Μανάβης να επιστρέψει στην κερκίδα. Μόνο έτσι θα πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα θέλω να πω ότι πρέπει όλοι οι παδί της ΑΕΚ να πέσουν πάνω στον Τσιγκουναρά και να του πούνε Τσιγκουναρά στην Ευρώπη. Ναι. Άσε την Ευρώπη κατά μέρους και την Αγία Σοφιά και εκεί θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Διότι αν χάσει η ΑΕΚ, ας πούμε, αυτό το φθηνό πρωτάθλημα αυτής της δύο άθλης ομάδας που είδαμε χθες, θα είσαι αδικαιολόγητος, Τσιγκουναρά. Αυτά. Γεια. Στον επόμενο. Έλα. Τσιγκουναρά. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Δημήτρης Παοκτζής. Ήθελα να πω κάτι για το χθεσινό το παιχνίδι. Να πεις. Λοιπόν, το καλοκαίρι πριν γίνουν οι μεταγραφές, ναι, οι ρεπόρτερ σας εκεί πέρα, ναι, μας είχαν ζαλίσει. Ο Αντελίνο φέρε τον Αντελίνο. Η Βάντρελα ναι, με ας φέρε τον Μακ. Εσύ ποιον άκουγες. Εσύ ποιον άκουγες. Τι άκουγες. Τι εννοείς τι άκουγα. Έβριζες τον Ραπτόπουλο τότε. Όχι. Δεν με έβριζες. Όχι. 32 όχι χρονών να παίρνει ένα μισή εκατομμύριο και να μην μπορεί να περάσει έναν παίχτη χθες. Τι να πω. Και ακούω χθες αναμετάδοση γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο. Ναι. Και με το που τρώει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ τον γκολ, συγγνώμη, κράζουν τη διαιτησία. 45 λεπτά. Ότι φταίει η διαιτησία, αυτή η διαιτησία. Οι ίδιοι που το καλοκαίρι λέγανε... Αυτό το σύνδρομο του Καζαντζίδη, η πόλη αυτή δεν πρόκειται να το πετάξει στα σκουπίδια ποτέ. Αυτός ο καταραμένος ο Καζαντζίδης, ο κακός ο άνθρωπος αυτός, έχει επηρεάσει αυτή την πόλη πάρα πολύ άσχημα. Αυτός ο κακός ο άνθρωπος ο Καζαντζίδης. Αυτός ο Μύρλας έχει καζαντζιδοποιήσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει έχει καζαντζιδοποιηθεί να πούμε. Αυτός ο αγέλαστος ο Καζαντζίδης, ο κακός ο άνθρωπος. Έλα φίλε, ναι. Κώστα, τι, καλησπέρα. Τι μου γκρίζεις ρε κοκκιά, τι εκεί. Ό,τι να είναι κάνει, δεν υπάρχει. Λέγε ρε φίλε. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τον. Σπύρος Ολυμπιακός, τι κάνουμε. Γεια σου Σπύρο. Λοιπόν. Τα χάλια σου εσύ Σπύρο, τα χάλια σου. Κάτι να σου πω. Ναι. Καταρχάς, θεωρώ ότι οι δηλώσεις της Λεμονή είναι απαράδεκτες. Τι είπε, δεν άκουσα. Θα σου πω τι λέει, ότι κράτησε τους παίκτες στο Champions League για να παίξει το μάτι με τον ΠΑΟΚ. Δείχνει πώς έχει μικρύνει ο Ολυμπιακός. Το λογικό είχαν. Για στόχος σένα, είναι αυτός. Για μένα για που τον οπαδό του Ολυμπιακού το Σπύρο όμως δεν είναι λογικό. Για μένα που έχω 20 χρόνια διαρκείας, που έχω πάει σε όλα τα Champions League. Την Ευρώπη τα δίθια όλα, ναι. Λοιπόν, έχεις πάει σε τελικούς, σε ημιτελικούς. Ρε παιδί μου, σε αυτά που έχω πάει ρε Κώστα. Άσε καημένε τώρα, που έχεις πάει. Έχω πάει, έχω δει 50 ομάδες, που έχεις πάει, δει ποτέ. Τον πισινό του Ποπάη, που έχεις αυτό πάει. Αυτό και τον πισινό ρε Κώστα. Που έχεις πάει ένα τελικό UEFA. Ρε δεν έχω πάει, έχω φτάσει 16. Ένα ημιτελικό UEFA. Θα μου τον αφήνεις να μας πει τι θέλεις. Σιγά τον Ολυμπιακό. Άιντε πολύ λογά. Καλά είναι. Λέω ότι σαν οπαδός, όταν ακούω τον προπονητή μου να λέει ότι κρατάω παίκτη στο μάτι με την Βαρκελόνα. Γιατί έχω στόχο το μάτι με τον Πάκο στο πρωτάθλημα. Δείχνει πώς έχει μικρύνει την ομάδα μου. Για ρωτά ένα εκατομμύριο Ολυμπιακού συμφωνούν. Ρε, εγώ τη λέω την άποψη μπορεί να μην συμφωνούν όλοι. Δείχνει πώς έχει μικρύνει την ομάδα μου. Ναι, ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη οργίαζε. Ρε Κώστα, έχω κάνει νίκες, έχω κάνει εμφανίσεις. Έτσι κάνει. Πού πήγες, ρε. Που έχω. Και Κόρυθος κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Τι έγινε. Λοιπόν, πού πήγες. Αυτό που πήγα, έτσι. Πού πήγες. Πού? Ότι έχω παίξει τα μεγαλύτερα γήπεδα και έχω φάει και πεντάρες και τα μεγαλύτερα γήπεδα. Περιμένεις να ακούσεις, συγγνώμη ρε Σπύρο, περιμένεις να ακούσεις έναν άνθρωπο ο οποίος κέρδισε και όμως έχει παράπονο. Και αντί να τον αφήσει να μιλήσει, το διακόπτει συνεχώς. Το διακόπτει γιατί νομίζω ότι εκεί είναι ο παδός του Μπαρσελόνα. Όχι ρε φίλε, έχει απαιτήσεις. Σιγά, εμένα αυτή τη στιγμή με λυπεί αυτό όταν ακούω τον προπονητή μου που πριν από 3 χρόνια είχα άλλους στόχους και σήμερα μου λέει ότι στο ματς του Champions δεν κοιτάει να κρατήσει τους παίκτες γιατί έχω αγώνες πρωταθλήματος. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει όχι εμένα σαν Ολυμπιακό μόνο και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν τους προβληματίζει. Που στα τελευταία 3-4 χρόνια έχει μικρύνει την ομάδα. Δεν είναι δυνατόν ποδοσφαιρικά αυτή τη στιγμή να έχεις 5 στόπερ την ίδια κοψιά
και από τους πέντε να έχεις τον πιο γρήγορο τον Μαυρούκο. Δεν είναι ρατσιστικό για ένα Μαυρούκος, έτσι. Όχι. Με κάθε συμπάθεια το λέω το παιδί, έτσι. Λοιπόν, να είναι πιο ταχύς και να τον έχεις εκτός από τη λίστα της Ευρώπης. Δεν έχει στόπερ, άστο. Σαν Ολυμπιακός δεν έχει στόπερ. Δεν διαφωνώ. Ο Νικολάου μπορεί να γίνει. Από τους πέντε που έχω δει είναι καλύτερος. Αργός είναι. Αργός σε σχέση με ποιους, με τους άλλους πέντε. Αργός είναι ο Νικολάου. Ποιο Νικολάου, για τον Μαυρούκο σου λέω. Α, ο Μαυρούκος είναι καλύτερος. Καλύτερος από όλους. Ναι, είναι καλύτερος. Λοιπόν. Και από τον Ποτία καλύτερος είναι. Πολύ καλύτερος. Ναι. Δηλαδή αυτός ο προπονητής που είχαμε δεν τον έβλεπε καθόλου. Είναι παιδιά, δύο μέτρα είναι το παιδί. Δεν είναι και να πεις ότι είναι 1,50. Τώρα, ένα που δεν μου άρεσε παιδιά και το κατακρίνω. Δεν είναι δυνατόν μετά το ματς με μια πενταρίσια διαιτησία κατά την κοινή γνώμη. Τώρα έγιναν και τρεις φάσεις και ανάποδα δεν. Αλλιώς θα παίζαν πλήθη. Καζατζιδοποιήθηκε η Θεσσαλονίκη. Πάει. Να βγαίνουν δημοσιογράφοι που έχουν μικρόφωνο. Εδώ τον κάνανε εδώ έξω από τα μνήματα. Τι περιμένεις. Λοιπόν, δημοσιογράφοι που έχουν μικρόφωνο και να μιλάνε για αλλίωση αποτελέσματος για τη φάση του. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Οπαδοί είναι, του πάω. Ναι, αλλά παιδιά, η δημοσιογραφία είναι και λειτουργία. Δεν είναι λειτουργία, μαύρο. Ποια δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Αυτά που βλέπω. Πολλά θέλει, πάμε. Πολλά θε. Δημοσιογραφία στην Ελλάδα θέλει εσύ. Τελευταίο. Έλα, φίλε. Θα κάνουν και απεργία. Εγώ είμαι. Α, στο Ίκα τώρα. Δεν του άρεσε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Άρα. Άντε πάλι. Σας πάνε το Λάμδα. Να μου λες ο Δελιγιαννίδης τι είναι που για παίζει. Είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Δελιγιαννίδης. Ναι. Πού να παίξει ο Δελιγιαννίδης. Το Λέοβατς εκεί. Να παίξει με το Λέοβατς. Αφού τον περνάει τον Δελιγιαννίδη. Ο Δελιγιαννίδης είναι επιθετικός μπακ. Στα μαρκαρίσματα και κοντός είναι. Και δεν έχει. Τα ενασμέναν. Εδώ ο Λέοβατς είναι όλα αυτά τα υπόλοιπα τα έχει. Ο Λέοβατς κοστίζει, πρέπει να παίζει. Αχα. Θα μου λες αυτή τη δικαιολογία που λες για τον Λουτσέσκο που έδειξε τις μεταγραφές και τους λέει ότι αυτές είναι. Μας νοιάζει εμάς που βλέπουμε μπάλα. Δεν σε νοιάζει εσένα που βλέπεις μπάλα που σε λένε ήρθε ο Βιερίνε και πας στο γήπεδο. Ήρθε ο Μπερμπάτοφ, πας 10.000 κόσμο στα γάρι. Δεν σε νοιάζει. Ναι, τι με, εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Θέλω να βλέπεις μπάλα, αλλά. Ναι, αλλά. Δεν με ξεκινάει με τον Μπέλκα. Δεν με ξεκινάει με το. Έβαλε τον Μπέλκα στο Βαράλα, έπαιξε καλά. Καλώς ήταν ο Βαράλα. Καλύτερα το Λιμιό, με το Λιμιό να ξεκινούσε. Το Λιμιό. Ή με το Τζάλμα. Ναι. Ένα, ξεκίνησαν αυτοί που παίρνουν τα πιο πολλά λεφτά. Αυτό. Τι μου βάζει τώρα και το Βιερίνια να πούμε. 1,5 στάξατε κορόιδα για το Βιερίνια. 1,5. Ο γοφός του Σαββίδη χεριά από έχει. Από τότε που μελάνιος ο πισινός του. 5 κιλά έβαλε. Ναι, κλείσε. 5 κιλά έβαλε. Τώρα τα λες, βλαχοπάοξι. Πριν ένα μήνα που στα λέγαμε, στράβωνε στο στόμα. Μάρσαρες. Τώρα βγήκες και τα λες, τον Νοέμβριο. Βλαχοπάοξι. Βιερίνιο. Τώρα το είδες. Λιμοτάγαρο. Πριν ένα μήνα μας έβριζες. Άντε. Λιμοτάγαρο. Τελείωσε το ρεπερτόριο. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις εγώ στην Πολύχνη με τον Βιερίνη. Εντάξει. Λίφτη Ραβδόπουλε. Ναι. Πήγα, που ρωτάει που πήγα ο Διέλης Αθλήτου και μετά πήγε τελικό Τσουλού τη Λεβερκούζον με 6 που πήγε τελικό. Έριξε 3 φορές πεντάρες στην Μπενφίκα, τη Μάντσεστερ, τη Ρεάλ. Πεντάρα στη Ρεάλ. Χασίζει πια αυτός που στέλνει το μήνυμα. Τι έχει πιει. Και πάει λέγοντας, λέει. Τι έχει πιει. Εσύ Παοκάρη Χιράκ, πού πήγες, λέει. Παοκάρη Χιράκ. Ένα χίλι πριν 500 χρόνια με την Άλτσα, την οποία εγώ ναι. Έχω πελάτησα και έγινες μεγάλη ομάδα. Γιατί εγώ με πάω και λέω ότι ο Πάο είναι μεγάλη ομάδα, ρε βλάχο, εσύ που στέλνει το μήνυμα. Αυτός είναι γάβρος. Βλαχογάβρε. Εντάξει. Και χαλιέται. Με τρεις. Με μηδέν ευκαιρίες πήρε τον ΠΑΟΚ και πανηγυρίζει. Είπε στο Καράφλα ότι ο Γάβρος διαμαρτύρεται για θυσία και κλαίει όχι ο ΠΑΟΚ. Εγώ είδα και τις δύο ομάδες. Τι κλαίει ο Γάβρος. Ο Γάβρος. Ξέρεις τι γουδιά θέλουν αυτοί στον Ολυμπιακό που μιλάνε για διαιτησία και αυτοί. Κάτι γουδιά. Τι σας έκανε ο διαιτής ρε. Επειδή δεν σας παίζει 70-30 τώρα. Σφίξαν οι πισινοί σας Κάνατε ντέρμπι 40.000 βέβαια δεν έχει διαιτητές τώρα. Αύριο θα είμαστε χώρια και μεθαύριο. Δεν θα είμαστε χώρια. Έχουν απεργία. Ποιοι έχουν απεργία.
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του Άρη που λένε και του Ηρακλή και οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ και, και του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφοι γίνανε. Λέγεται ΠΑΣΟΚ, ΠΑΚΟΚ λέγεται. Γιατί τους βάλουν στο ΙΚΑ, ΠΑΣΟΚ. Τους βάλουν στο ΙΚΑ, καλό και το ΙΚΑ. ΠΑΚΟΚ. Καλό και το ΙΚΑ. ΕΦΚΑ λέγεται. ΕΦΚΑ, ΣΥΦΚΑ πώς λέγεται, δεν ξέρω. ΕΦΚΑ ρε λέγεται, βλαμμένε. Τι έγινε. Λοιπόν. Βέβαια. Όταν λέγατε ναι σε όλα όμως, και βγάζατε εκεί την τρέμη και έλεγε ναι, πάει στο ΙΚΑ και η τρέμη, αλλά η τρέμη δεν έχει ανάγκη. Θα βρει κανένα βιομήχανο να τη συντηρήσει. Βάει, βάει, βάει. Σταμάτα ρε, κρύε, τα πάει. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά το τρίτο ημίχανο με καναλάκι για λαμά και δήμου.